Κύριε Θεοφυλακής Δήμαρχε, Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Άρτης, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ανώτερη διοικητή της Φρουράς Άρτας, επίτιμε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Πρωτείας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Υπήρου, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας Υπήρου και Ιωαννίου Νήσου, κύριε Πρόεδρε Συλλόγων και Ενώσεων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας ημερίδα με τίτλο «Πες όχι στη βία», η οποία διοργανώνεται με αφορμή την 25η Νοεμβρίου
που είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο της Ένωσής μας, κύριο Ποτόρη Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην ημερίδα μας. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας για 8η συνεχή χρονιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αναλαμβάνει να αναδείξει το μείζον θέμα αυτού του φαινομένου και να τονίσει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική αστυνομία στην καταπολέμησή του. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η αφύπνιση των πολιτών που θα συμβάλλει στην εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η ενδογενική βία και η βία κατά των γυναικών δεν είναι προσωπική υπόθεση, αλλά υπόθεση όλων μας. Για την καταπολέμησή του απαιτείται η συνεργασία όλων, της οικογένειας, του σχολείου, της γειτονιάς, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Η ελληνική αστυνομία έχει αποδείξει ότι στο σημαντικό αυτό ζήτημα στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, αλλά χρειάζεται συνεργασία και των υπολείπων φορέων. Το θύμα πρέπει να νιώσει ασφάλεια. Μετά τη μετάβασή του στην αστυνομία και την υποβολή μήνυσης, υποχρεώνεται πολλές φορές, αν δεν έχει κάποιο συγγενή του, να επιστρέψει την οικία του, που ταυτόχρονα είναι και η οικία του θήτη και κακοποιητή. Δυστυχώς, στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχει μόνο ένας ξενώνης κακοποιημένων γυναικών και αυτός στα Ιωάννινα. Δράτουμε της ευκαιρίας λόγω της παρουσίας, κυρία Υφυπουργέ, σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, να σας υποβάλουμε μία πρόταση από την Ένωσή μας. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος, επομένως και στην Άρτα, πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι ξενώνες φιλοξενίας. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εξάλληψη του φαινομένου. Με δεδομένο ότι δεν είναι γνωστά όλα τα περιστατικά βίας, καθώς αποσιωπούνται από τα θύματα, επισημαίνουμε ότι αν δεν ανοίξουν τα στόματα, αν τα θύματα δεν καταγγείλουν τη βία, αν εμείς που είμαστε γύρω τους, δίπλα τους, δεν τους παρατρύνουμε να μιλήσουν, αν όλοι μας δεν ενεργοποιηθούμε ως πολίτες απέναντι σε αυτό το έγκλημα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο. Εμείς ως αστυνομικοί ζητούμε από τα θύματα να μιλήσουν, να καταγγείλουν τη βία, τους λέμε ότι έχουν φωνή. Δεν είναι μόνα τους, είμαστε εμείς δίπλα τους. Λέμε όχι στη βία. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικής. Καλησπέρα. Απολογούμε καταρχήν για την καθυστέρηση. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, για να κερδίσω χρόνο από τις προσφωνήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θέλω να συγχαρώ πραγματικά την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Άρτας για την πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία για ενημέρωση, για ευαισθητοποίηση και για ένα ομαδικό μήνυμα, ένα κοινωνικό μήνυμα μηδενικής ανοχής για τη βία. Για τη βία συνολικά, αλλά και για τη βία κατά των γυναικών. Μιας και οι γυναίκες είναι συνήθως τις περισσότερες φορές τα θύματα της βίας οποιασδήποτε μορφής. Και όταν μιλάμε για βία, εννοούμε για ενδοοικογενειακή βία, για έμφυλη βία, που έχει πολλές μορφές. Ψυχολογική, οικονομική, σεξουαλική, σωματική, οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να φύγει σήμερα από όλους εμάς είναι μηδενική ανοχή και προς όλες τις κατευθύνσεις. Μηδενική ανοχή από την κοινωνία και στήριξη στα θύματα να μιλήσουν, να αναζητήσουν βοήθεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Οι μηχανισμοί από την πολιτεία υπάρχουν. 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το ΚΕΘΗ, και 20 ξενώνες φιλοξενίας. 20 ξενώνες φιλοξενίας σε συγκεκριμένες πόλεις, οι οποίοι είναι εκεί για να στηρίξουν τις γυναίκες να μπορέσουν να τις φιλοξενήσουν τουλάχιστον το πρώτο διάστημα μέχρι να δουν τι θα κάνουν όταν πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Η ελληνική αστυνομία με τα 18 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα που μπορεί κάποια γυναίκα να πάει να αναζητήσει βοήθεια, είναι ανά πάσα ώρα και 24 ώρες το 24ωρο εκεί για οποιαδήποτε γυναίκα και για οποιοδήποτε άνθρωπο θύμα βίας. Καθώς και η γραμμή SOS 15900 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ακριβώς για να στηρίξουμε αυτά τα θύματα.
Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι έχει θεσμοθετηθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τις γυναίκες θύματα βίας που φιλοξενούνται στους ξενώνες, καθώς και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, για τις γυναίκες θύματα βίας. Για να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες να μπουν πάλι στην αγορά εργασίας, να πατήσουν στα πόδια τους, να στηρίξουν τους εαυτούς τους και πολλές φορές τα παιδιά τους, γιατί συχνά υπάρχουν και παιδιά. Θέλω σε αυτό το σημείο, και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω λίγο την τεχνολογία, να αναφέρω ορισμένους αριθμούς για να καταλάβουμε όλοι πώς αυτό το φαινόμενο μας αφορά όλους και πώς μπορεί να βρίσκεται δίπλα μας, γύρω μας, στο διπλανό σπίτι, στη διπλανή πόρτα. Και θα πρέπει πέρα από το να κοιτάζουμε τι κάνει η πολιτεία ή τι κάνει το κράτος, που το κράτος είναι εδώ και αποδεδειγμένα είναι εδώ, να κοιτάζουμε σεβασμιότατα και τι κάνουμε εμείς, τι κάνει ο άνθρωπος. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι και μπορεί ένα περιστατικό βίας να μην συμβαίνει σε εμάς, να μην συμβαίνει στο σπίτι μας. Αν όμως βλέπουμε να συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα, καλά είναι να το καταγγείλουμε, καλά είναι να ζητήσουμε βοήθεια για αυτόν τον άνθρωπο που δέχεται βία δίπλα μας. Και ήδη από την προηγούμενη, από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν θεσμοθετηθεί και για την παιδεία τα μαθήματα δεξιοτήτων σε μικρές ηλικίες, για να μάθουμε τα παιδιά μας, για να εκπαιδευτούν οι νέες γενιές στη μηδενική ανοχή της βίας, αλλά και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο σεβασμό των διπλανών τους. Έτσι, μέσα από τα μαθήματα της σεξουαλικής αγωγής, της ισότητας των φύλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαθαίνουμε στα παιδιά ότι πρέπει να σεβόμαστε τους γύρω μας, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως αν είναι ένα άτομο με αναπηρία. Και επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφέρω μερικούς αριθμούς από την ελληνική αστυνομία, από τις αστυνομικές διευθύνσεις της Επικράτειας για το 2022. Κατέγραψαν λοιπόν όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις 11.534 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ετήσιος αριθμός ανδρών δραστών 10.166. Ετήσιος αριθμός θυμάτων σωματικής βίας 7.500, ψυχολογικής βίας ακόμη περισσότερο, οικονομικής βίας 1.600 και θυμάτων που καταγγέλουν βιασμό 303. Σίγουρα οι αριθμοί τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, σίγουρα είναι περισσότερα τα περιστατικά που καταγγέλλονται, αν και αμφιβάλλουν αν καταγγέλλονται όλοι, όπως και εσείς φαντάζομαι. Είμαστε εδώ λοιπόν για να στείλουμε το μήνυμα ότι θα πρέπει οι γυναίκες να μιλήσουν και θα πρέπει τα θύματα βίας να αναζητήσουν βοήθεια. Το Panic Button, ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας από την πολιτεία. Λειτουργεί ήδη σε πιλωτικό επίπεδο μέχρι τέλος του μήνα. Το αξιολογούμε και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις για το τι θα γίνει περαιτέρω. Το έχουν χρησιμοποιήσει ήδη πάνω από 100 γυναίκες, έχουν πατήσει το κουμπί, αφού περίπου 700-800 το έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό τους και καμιά από αυτές τις γυναίκες δεν κατέληξε σε γυναικοκτονία. Άρα αποδεδειγμένα είναι ακόμη ένα εργαλείο το οποίο βοηθά μια γυναίκα τη δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή να πατήσει το κουμπί βοήθεια, το κουμπί SOS και να φτάσει άμεση δράση, να φτάσει η αστυνομία αμέσως εκεί. Ας βοηθήσουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες, ας βοηθήσουμε τα θύματα, ας βοηθήσουμε το διπλανό μας, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι και όχι μόνο ευαισθητοποιημένοι ως κοινωνία και όταν βλέπουμε ένα περιστατικό βίας να τρέχουμε εκεί, να ζητάμε βοήθεια, να μιλάμε με τους ειδικούς. Τα εργαλεία υπάρχουν, ας τα εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων για ένα σύντομο χαιρετισμό, τον κύριο Μαυραγάνη Χρήστο. Σεβασμιότατε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Επιτιμαρχηγέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι πρωτοβαθμίων οργανώσεων, κύριε εκπρόσωποι των εισαγγελικών αρχών, αξιότιμες Τσίρκα Θεοδόρα, αστυνομό Α της ΔΕΛΤΑ Α, Διεύθυνση Αστυνομία Άρτας, αξιότιμη κυρία Σωτηρίου Δέσποινα, εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας και αξιότιμη κυρία Νίκα Γεωργία, επιμελήτρια Α Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που αφιερώσατε σήμερα χρόνο από τον προσωπικό σας χρόνο για να ενημερώσετε και εμένα και τους αξιότιμους προσεγγισμένους, για να μπορέσουμε στο τέλος αυτής της ημερίδας
να μεταφέρουμε στον κοινωνικό ιστό τις πληροφορίες που θα δώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι με κάποιο τρόπο να αποσοβήσουμε μια γυναικοκτονία στο μέλλον. Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο, τον Γρηγόρη τον Γερακαράκο, θέλω να συγχωρώ τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τόσο άρτια οργανωμένη μερίδα και να ευχηθώ να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε στο βήμα τον αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, κύριο Λαγό Βασίλειο. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, ως αστυνομικός διευθυντής του νομού και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Υπήρου, οι οποίοι, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσαν να παραστούν στην ημερίδα μας. Καταρχάς, να συγχαρώ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Άρτας για την πρωτοβουλία και την διοργάνωση της ημερίδας και την κυρία Υφυπουργό που μας τιμά με την παρουσία της. Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών το 1999. Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο ανέσχυτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων και πολιτισμών. Είναι μια παγκόσμια πανδημία, είναι μια ηθική προσβολή για όλες τις γυναίκες, ένα σημάδι τροπής για όλους μας. Αυτά είναι τα λόγια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Είναι μια εκδήλωση βαθιάς έλλειψης σεβασμού, μιας αποτυχίας εμάς των ανδρών, να αναγνωρίσουμε την εγγενή ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε πρόοδο στην ισότητα, στην ανάπτυξη, στη δημοκρατία. Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το 1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών. Ο όρος βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Περισσότερα και επιμέρους ζητήματα θα μας αναλύσουν οι κυρίες ομιλήτριες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και φεύγοντας από εδώ να επιτευχθεί ο στόχος μας, που είναι περισσότερη ευαισθητοποίηση όλων μας να γίνουμε κοινωνοί αυτού του μείζονος κοινωνικού προβλήματος και όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης να συμβάλλουμε στη μείωση και αν είναι δυνατόν στην εξάλληψη του φαινομένου αυτού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πριν ξεκινήσουμε την ημερίδα μας, θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βιντεάκι το οποίο είχε δημιουργήσει η θεατρική ομάδα της Ένωσής μας, υπόθεσης 19, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Λένε πως πρέπει να ερωτευτείς για να συνειδητοποιήσεις τον λόγο που ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Πως όταν ερωτεύεσαι, παρασύρεσαι, μεταμορφώνεσαι, αποπροσανατολίζεσαι, καθυλώνεσαι. Πως ο έρωτας είναι συνώνυμο της έλξης, του πάθους, της ανάγκης για αγάπη ή ακόμη και της αυτοκαταστροφής. Λένε πως δεν γνωρίζεις τι σημαίνει ζωή, αν δεν βιώσεις πρώτα τον έρωτα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε, μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη. Πες, άδικα. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μία σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.
Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσουμε προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μίλα, πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η σιγουριά ότι μας αγαπούν. Ότι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Ή καλύτερα, ότι μας αγαπούν παρά αυτό που είμαστε. Μίλα! Οι λέξεις έχουν έκθρες μεταξύ τους. Έχουν ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτίζει, σε ελευθερώνει άλλη. Μίλα! Πες κάτι! Οτιδήποτε! Μόνο μη στέκεις σαν να τσάλινε απουσία. Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Ως φόρος σε τρεις γυναίκες, τρεις ακτιβίστριες από την Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίες σκοτώθηκαν από τον στρατηγό Τρουχίγιο στις 25 Νοεμβρίου του 1960. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μια μάστιγα και δυστυχώς δεν βοηθάει την κοινωνία μας στο να προχωρήσει. Και ένα πράγμα καταδεικνύει: την έλλειψη σεβασμού, τη συγγενούς ισότητας και της αξιοπρέπειας της γυναίκας. Ο ορισμός για τη βία των γυναικών υιοθετήθηκε το 1995, στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Αν μιλήσουμε με νούμερα, μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους και το 82% των περιστατικών ενδοικογενειακής βίας έχει ως θύματα γυναίκες. Τη βία κατά των γυναικών μπορούμε να τη συναντήσουμε είτε μέσα στην οικογένεια ως ενδοικογενειακή βία, είτε μέσα στην κοινωνία, στο φιλικό εργασιακό περιβάλλον. Αν μιλήσουμε για την εμπορία ανθρώπων, πάμε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο είναι ένα ειδεχθές έγκλημα και αποφέρει τεράστια κέρδη σε αυτούς που το διαπράττουν. Έχει να κάνει τόσο με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα θύματα και τόσο με τις χώρες στις οποίες καταλήγουν. Η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, η στρατολόγηση και η μετακίνηση των προσώπων εντός ή εκτός εθνικών συνόρων από άτομα που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας ή της θέσης τους, με πρόθεση να τους οθήσουν σε αναγκαστική εκμετάλλευση, εμπορική ή άλλη, ονομάζεται trafficking. Διαχωρίζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση, σε εργασιακή εκμετάλλευση, σε εμπόριο οργάνων και εμπορία παιδιών. Αν μιλήσουμε με νούμερα, συνολικά, 177 περιστατικά εμπορίας ανθρώπων κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα την πενταετία 2014 έως 2020, με τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων να είναι γυναίκες. Πάμε τώρα στην ενδοοικογενειακή βία, που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον πρώην ή σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς του. Το 2006 μπήκε στη ζωή μας ο νόμος 3500,
που στο άρθρο 2 μας λέει ότι η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός νόμος, ο οποίος μας λέει ότι η σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας που θα πρέπει να διέπονται από στοργή, από προστασία, όταν αυτό δεν συμβαίνει και όταν έχουμε πράξεις βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, αυτό πήρε μια ξεχωριστή ποινική απαξία για το ποινικό μας σύστημα. Θα πούμε τώρα κάποια παραδείγματα επιγραμματικά βίας που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα και είναι τα εξής. Ψυχολογική βία, έντονη κριτική και υποβιβασμός, ζήλια, προσβολές, απειλές, βρισιές, φωνές, ενοχοποίηση, απειλητικό γεμάτο νόημα κοίταγμα, σπάσιμο πιάτων, πέταγμα του φαγητού ή γενικότερα αντικειμένων, άρνηση παροχής βοήθειας όταν το θύμα είναι άρρωστο ή τραυματισμένο, σωματική βία, χαστούκια, μπουνιές, κλωτσιές, βίας, προξήματα, ταρακούνημα του σώματος, δέσιμο, απομόνωση, πνίξιμο, ξυλοδαρμός. Σεξουαλική βία, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βιασμός μέσα στο γάμο. Βιασμός ή απόπειρα βιασμού μετά από έξοδο σε ραντεβού. Η θελημένη πρόκληση σωματικού πόνου κατά τη διάρκεια της γενετήσιας πράξης. Επιθέσεις στα γενετικά όργανα με τη χρήση αντικειμένων. Εξαναγκασμός σε ποικίλες σεξουαλικές πρακτικές. Ακόμη και βία που έχει να κάνει με το κοινωνικό προφίλ της γυναίκας. Περιορισμός και έλεγχος στο ποιον συναντάει και ποιον βλέπει. Συχνά τσεκαρίσματα που είναι και που πάει. Ακόμα και απαγόρευση της εργασίας της. Μπορούμε να το παραστήσουμε αυτό σαν ένα κύκλο που επαναλαμβάνεται. Σε 3 στάδια. Δημιουργία έντασης, έκρηξη, περίοδος συμφιλίωσης και ούτω καθεξής. Σε αυτό μπορεί να προσθεθούν και νέες μορφές, όπως το γνωστό σε όλους stalking, η παρενοχλητική παρακολούθηση από κάποιον ίσως πρώην σύζυγο ή σύντροφο, παρακολούθηση ή επίμονη καταδίωξη, επιδίωξη διαρκούς επαφής με χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου, ξαφνικές διερευνητικές επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον. Με το νόμο 4531 του 2018 κυρώθηκαν τα σχετικά αυτά ζητήματα και στη δική μας εθνική νομοθεσία. Θα πάμε τώρα να δούμε. Σας παραθέτουμε κάποια στατιστικά που αφαιρούν τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, όπως καταγγέλθηκαν επίσημα στην ελληνική αστυνομία κατά τα έτη 2020 έως 2022. Το 2020 είχαμε 5.456 περιστατικά. Το 2021 8.780 περιστατικά. Και το 2022, 11.632 περιστατικά. Βλέπουμε λοιπόν μια ραγδαία αύξηση. Αντίστοιχα, στο νομό Άρτας, τα έτη αυτά είχαμε 47, 50 και 75 καταγγελίες. Ποια είναι η αναλογία των θυμάτων? 75% γυναίκες και 25% άνδρες θύματα. Οι γυναίκες κατονόμασαν ως δράστη τον σύζυγο ή σύντροφο νυν ή πρώην. Επίσης, το πρώτο τετράμινο του 2023 είχαμε 3.100 θύματα γυναίκες. Θα πούμε τώρα σε ένα σημαντικό κομμάτι. Η ενδοοικογενειακή βία υπερβαίνει διακρίσεις. Θα πρέπει αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Υπερβαίνει διακρίσεις οικονομικές, κοινωνικές, μορφωτικές. Ενδοοικογενειακή βία μπορεί να βιώσει μια νεαρή κοπέλα σε ένα καταβλισμό Ρωμά. Ενδοοικογενειακή βία, στην ακραία μορφή της, βίωσε η Κάρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, το σύζυγό της, στην περίφημη υπόθεση στα Γλυκά Νερά. Ενδοοικογενειακή βία βίωσε η συνάδελφός μας το περασμένο καλοκαίρι στη Λάρισα, όταν ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της και μάλιστα ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενδοοικογενειακή βία βίωσε γυναίκα στην Κηφισιά, όταν σκοτώθηκε από τον πρώην αστυνομικό μαζί με την φίλη της έξω από σούπερ μάρκετ το 2020. Η λίστα με τους δράστες και τα θύματα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σκοτεινή ή αφανής εγκληματικότητα. Οι επιστήμονες της εγκληματολογίας διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες, που είτε είναι έρευνες θυματοποίησης είτε έρευνες αυτομολογούμενης ενοχής. Και μας λένε ότι για κάθε θύμα που επικοινωνεί με τις αρχές, γενικά για το εγκληματικό φαινόμενο, υπάρχουν ακόμη 1-2 θύματα αόρατα, θύματα δηλαδή που δεν επικοινωνούν με τις αρχές. Ειδικότερα, όταν μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, τα νούμερα εκτινάσονται. Δυστυχώς, βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου.
Οι περιπτώσεις οι οποίες καταγγέλλονται είναι πάρα πολύ λιγότερες από αυτές που δεν καταγγέλλονται. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να φωτίσουμε αυτή τη σκοτεινή περιοχή, να υπάρξουν καταγγελίες, η αστυνομία να κάνει το ρόλο της και να πάρουν στη συνέχεια οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές τη σκητάλη. Ποιοι είναι όμως οι ανασταλτικοί παράγοντες για την καταγγελία? Γιατί το θύμα, η γυναίκα, δεν καταγγέλει? Το ενυπάρχον πλέγμα συγγενικών σχέσεων. Πόσο εύκολο είναι άραγε για μια γυναίκα να καταγγείλει τον σύζυγό της, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν παιδιά, οικογένειες, όταν υπάρχουν σχέσεις με χρήματα, όταν υπάρχουν απειλές? Πάρα πολύ δύσκολο. Μακροχρόνιες, ατελέσφορες νομικές διαδικασίες. Η γυναίκα θεωρεί ότι θα μπει σε ένα κυκαιώνα διαδικασιών με αμφίβολο αποτέλεσμα. Έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές και στο σύστημα ρογής. Δεν γνωρίζει η γυναίκα ποιο είναι το σύστημα ρογής στην Ελλάδα και ότι μπορεί να βοηθηθεί για να πατήσει στα πόδια της. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η γυναίκα έχει μπει σε ένα τέτοιο στάδιο αυτοθυματοποίησης που θεωρεί ότι αυτό που της συμβαίνει της αξίζει και δεν καταγγέλει. Φόβος για στιγματισμός και διαπόμπευση. Το λεγόμενο φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης. Θεωρεί η γυναίκα ότι αν μιλήσει θα διαπομπευτεί και θα στιγματιστεί από την κοινωνία. Θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι να κάνω μια παρένθεση. Όταν γυναίκες έρχονται στην ελληνική αστυνομία να καταγγείλουν σε βάρος τους ενδοοικογενειακή βία, αλλά και σε μένα προσωπικά που παίρνω καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Άρτας όσον αφορά το πεδίο της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ελευθερίας της γυναίκας, παρατηρούμε πολλές φορές μια έμφυτη συστολή από τη γυναίκα να μιλήσει για τις ιδιωτικές της υποθέσεις στους συναδέλφους μας άντρες αστυνομικούς. Να πω σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι χρόνο με το χρόνο στην ελληνική αστυνομία εκπαιδευόμαστε όλοι ιεραρχικά, είτε σε θέματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είτε σε επιμέρους ζητήματα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Και πραγματικά, η ενσυναίσθησή μας, ο επαγγελματισμός μας, αλλά και το αυστηρό πλαίσιο νόμου στο οποίο κινούμαστε, δεν θα μας επέτρεπε κάτι τέτοιο. Κανένας πολίτης που θα έρθει στην ελληνική αστυνομία να καταγγείλει το οτιδήποτε και εν προκειμένου καμία γυναίκα που θα έρθει να καταγγείλει σε βάρος της αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας δεν θα σχολιαστεί ούτε για τις προσωπικές της υποθέσεις, ούτε για την εμφάνισή της, ούτε για τις επιλογές της, ούτε για το οτιδήποτε άλλο. Και σε κάθε περίπτωση θα τηρίζουμε την αρχή της μυστικότητας και την ηχεμήθεια. Οι μάρτυρες. Γιατί δεν μιλούν οι μάρτυρες? Θεωρούν ότι οι οικογενειακές συγκρούσεις είναι ιδιωτική υπόθεση. Αυτό είναι λάθος. Οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις δεν είναι ιδιωτική υπόθεση όταν μπορούν να αποβούν μοιραίες και όταν μέσα στα παιδιά, μέσα στις οικογένειες μεγαλώνουν παιδιά που αύριο θα γίνουν πολίτες και θα βγουν στην κοινωνία. Επίσης, δεν είναι σίγουροι για την πραγματική διάσταση του περιστατικού. Ακόμη μπορούν να έχουν φιλική ή οικογενειακή σχέση με το θήτη ή το θύμα. Θεωρούν λοιπόν ότι μπορεί να είναι η αφορμή για να διαραγεί η οικογένεια ή να τους ζητηθούν ευθύνες γιατί μπαίνουν σε οικογενειακά ζητήματα. Τι κάνουμε τώρα όταν συμβαίνει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μας? Καλούμε άμεσα την αστυνομία. Καταθέτουμε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και εξεταζόμαστε ιατροδικαστικά για τα τραύματα και τις σεξουαλικές μας βλάβες κατόπιν παραγγελίας που θα δώσει η αστυνομία. Πάμε τώρα να πούμε για κάποια επιμέρους ζητήματα του νόμου της ενδοοικογενειακής βίας που αφορούν και την αστυνομία. Αρρωγή των θυμάτων. Όταν κάποια γυναίκα θα έρθει στην ελληνική αστυνομία να καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία, πέρα από όλα τα άλλα που θα κάνουμε, την κατάθεση που θα λάβουμε και αυτά που είπαμε πριν, θα την ενημερώσουμε για την αρρωγή που μπορεί να λάβει από το κράτος. Σε όλη την επικράτεια λειτουργούν κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής βοήθειας, καθώς και ξενώνες στους οποίους μπορεί να φιλοξενηθούν γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα τέκνα τους μέχρι να ορθοποδήσουν. Το δίκτυο αυτό βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ανήκει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχουμε και την τιμή σήμερα να βρίσκεστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Πάμε σε ένα επόμενο θέμα. Μας καλούν πάρα πολλές γυναίκες και μας ζητούν ποιο είναι το αντίτιμο ώστε να προχωρήσουν στην καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Να πούμε ότι δεν υπάρχει παράβολο, δεν υπάρχει αντίτιμο, η καταγγελία είναι δωρεάν. Τι σημαίνει τώρα ότι τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπαγγέλτως?
Σημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση για ένα δίκημα ενδοοικογενειακής βίας, αυτομάτως θα διεξάγει προανάκριση. Θα ληφθεί η κατάθεση του θύματος, θα παραγγελθεί η ιατροδικαστική του εξέταση και ό,τι κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση. Να πούμε σε αυτό το σημείο, από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από τους συναδέλφους που βρίσκονται στα περιπολικά, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όταν θα βρεθούμε σε περιστατικό βίας μαζί με συναδέλφους μας, οι πρωταγωνιστές των περιστατικών είναι άτομα ποικίλων αντιλήψεων, ποικίλων πεπιθήσεων, με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, από χώρες που μπορεί καν να μην γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να έχουν διαφορετική κουλτούρα. Τυχαίνει λοιπόν πολλές φορές να πάμε σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που η γυναίκα, ενώ βλέπουμε να φέρει τραύματα, να μας λέει ότι δεν θέλω να καταγγείλω τον άντρα μου, σας παρακαλώ μην επεμβαίνετε στα οικογενειακά μας ζητήματα. Δεν μιλάμε βέβαια για εκτεταμένη βία που η γυναίκα εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να μεταφερθεί, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο. Να πούμε λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση εμείς εξηγούμε ποιο είναι το πλαίσιο νόμου που ισχύει στη χώρα μας και ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή δεν είναι μικρή σημασία και σε κάθε περίπτωση διεξάγουμε προανάκριση. Αυτόφορη διαδικασία. Όταν μιλάμε για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν λάβει χώρα στο πρόσφατο παρελθόν και που ισχύει αυτό που λέμε το αυτόφορο για τη σύλληψη του δράστη, με τη ρητή εντολή της κυρίας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Άρτας, για το αυτονόητο φυσικά, αυτό που ισχύει για όλα τα εγκλήματα δηλαδή, καταβάλουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται ο φερόμενος ως δράστης, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία και όχι με την τακτική διαδικασία, ακόμη και μήνες μετά. Και αυτό, ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη σημειολογία, καθώς όταν γίνεται η αυτόφορη διαδικασία, το έγκλημα είναι νοπό. Τα σημάδια της γυναίκας είναι ακόμη στο σώμα της και δεν παρακολουθούμε και το φαινόμενο που παρακολουθούμε πολλές φορές όταν η δίκη γίνεται μετά από μήνες. Η γυναίκα, κάτω από ευκρίνιστους παράγοντες σε εμάς, να ανασκευάζει ακόμη και εξ ολοκλήρου την κατάθεση που έχει δώσει σε εμάς κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Θα θέλαμε και μια τοποθέτηση, κυρία Εισαγγελέα, στη συνέχεια. Αν βλέπετε διάσταση όταν τα συγκεκριμένα δικήματα δικάζονται με την τακτική και με την αυτόφορη διαδικασία και κατά πόσον αυτό τελικά επηρεάζει τον σχηματισμό ορθής δικανικής πεποίθησης. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, την ποινική διαμεσολάβηση. Το εγκληματικό φαινόμενο είναι αδίπολο, δράστης, θύμα. Μιλήσαμε για το θύμα, για την καταγγελία που μπορεί να κάνει, για την αρρωγή που μπορεί να λάβει. Κάπου όμως στο κάδρο υπάρχει και ο δράστης. Ο νόμος της ενδοοικογενειακής βίας δίνει τη δυνατότητα, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικογενειακή ειρήνη, εκινείται από τις εισαγγελικές αρχές η ποινική διαμεσολάβηση και δίνει τη δυνατότητα στο δράστη, εφόσον υποσχεθεί ότι στο μέλλον δεν θα κάνει άλλο αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας και ότι θα παρακολουθήσει μια σειρά ειδικών θεραπευτικών προγραμμάτων, να μην ασκηθεί ή να πάψει ποινική δίωξη και να σταματήσει όλη η διαδικασία. Θα θέλαμε και σε αυτό το σχόλιο σας, καθώς έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για την ποινική διαμεσολάβηση, θα θέλαμε να μας πείτε από την εμπειρία σας κατά πόσον έχει περπατήσει όλα αυτά τα χρόνια θεσμός αυτός. Οπότε, συνοπτικά, ο ρόλος της αστυνομίας, όταν θα πάει να συνδράμει σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, θα ασφαλίσει το θύμα, δεν θα παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, θα δώσει επιλογές και όχι λύσεις. Δεν υπάρχει επίσης περίπτωση δευτερογενούς θυματοποίησης και θα γίνει αναλυτικά η έρευνα που πρέπει να γίνει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Ανά την επικράτεια υπάρχουν είτε αυτοτελείς υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, είτε γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας λειτουργεί γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, στελεχωμένο από γυναίκες συναδέλφους μας, που έχει σαν στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να καλέσετε για να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία σας, είτε να επισκεφθείτε το γραφείο αυτό για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να σας κατευθύνει και σχετικά με την καταγγελία σας. Επίσης, υπάρχει γραμμή SOS 1590, που είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας,
που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα με ένα φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Κάποιες συμβουλές τώρα για μετά το συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, όταν το θύμα και ο δράστης δεν ζουν μαζί. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, να μπλοκάρουμε το δράστη από τη σφαίρα μας και ουσιαστικά το συμβάν να σβήσει. Αλλαγή κλειδαριάς, επιπλέον ασφάλεια στα παράθυρα και τις πόρτες του σπιτιού, ενημέρωση των γειτόνων για την κατάσταση, διαμονή σε συγκινικό ή φιλικό πρόσωπο, αλλαγή αριθμού τηλεφώνου απόρριτο. Επίσης, αλλαγή ωραρίων στην εργασία, ενημέρωση συναδέλφων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν άνθρωποι για αυτό που έχει συμβεί και να μπορούν να μας βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Αλλαγή δρομολογίων από και προς την εργασία. Αλλαγή καταστημάτων εξυπηρέτησης μέχρι τη λύση του προβλήματος. Κουμπί πανικού. Όσο η τεχνολογία προχωράει, βοηθάει τόσο τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όσο και την ελληνική αστυνομία. Το κουμπί πανικού ξεκίνησε από την 5η-23 Μαρτίου του 2023 σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το κουμπί πανικού είναι μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, που δύναται να τη λάβουν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές τις ευάρωστες πράξεις. Η εφαρμογή αυτή είναι ειδικά κρυπτογραφημένη και δεν φαίνεται στην επιφάνεια του κινητού από τρίτα πρόσωπα. Χορηγείται στις γυναίκες θύματα είτε από το ειδικά διαπιστευμένο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε από το αντίστοιχο προσωπικό της Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν η γυναίκα βρεθεί σε κίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και τη ζωή της, πατάει το κουμπί πανικού. Θέτει λοιπόν σε λειτουργία την εφαρμογή και αυτόματα εμφανίζεται μία κάρτα στο κέντρο αμέσου δράσεως στην Αττική και Θεσσαλονίκη με όλα τα στοιχεία που έχει δώσει η γυναίκα σε προγενέστερο στάδιο, στο στάδιο που της έχει χορηγηθεί η εφαρμογή. Τα στοιχεία αυτά αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας, τη διεύθυνση που μένει, τον όροφο και κάποια επιμέρους στοιχεία όπως τα πλήρη περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που της έχουν συμβεί, αν μέσα στο σπίτι υπάρχει χρήση ουσιών, οπλοφορία, ανήλικα παιδιά ή εγκυμοσύνη. Επομένως, κατευθείαν η ελληνική αστυνομία πηγαίνει για να συνδράμει στο περιστατικό. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, καθώς αρκούν μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα ώστε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας να εξελιχθεί σε εξαιρετικά κρίσιμο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της γυναίκας. Νιώθει την αστυνομία ότι είναι πιο κοντά της. Όταν έρχονται πολίτες στην ελληνική αστυνομία για να μας μιλήσουν για διάφορα ζητήματα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές είναι ότι θέλουν έναν αστυνομικό να βρίσκεται κοντά τους, αν μπορούσε να είναι και στο σπίτι τους για να τους φυλάει. Οπότε αυτό κάνει το κουμπί πανικού. Κάνει την αστυνομία να είναι πιο κοντά με τη γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας ώστε να τη βοηθήσει. Αν μιλήσουμε με νούμερα, ως το τέλος του 2023, 1.686 θύματα γυναίκες ήταν δικαιούχοι της εφαρμογής, 466 από αυτές ζήτησαν και έλαβαν την εφαρμογή και 47 από αυτές πάτησαν το κουμπί πανικού και δέχτηκαν βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Συνοπτικά, για να μην σας κουράσω άλλο, αν θα ήθελα να κρατήσουμε το απόσταγμα από αυτή την ομιλία, θα ήθελα να κρατήσουμε τρία πράγματα. Η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει παντού. Δεν είναι προνόμιο καμιάς κοινωνικής τάξης. Υπάρχει μεγάλος σκοτεινός αριθμός εγκληματικότητας. Μεγάλος αριθμός συμβάντων που δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία και ο στόχος είναι να φωτίσουμε αυτή την εγκληματικότητα. Αν λοιπόν μια γυναίκα είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της, να καταγγείλει το θήτη. Και αν είναι μάρτυρας συμβάντων βίας κάποιος, να αναφερθεί άμεσα στις αρχές, έστω και ανώνυμα. Να μας βοηθήσετε να κάνουμε το έργο μας και στη συνέχεια να πάρουν τη σκυτάλη οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές. Όταν μου ζητήθηκε από τους συναδέλφους να δώσω ένα τίτλο για την ομιλία μου, ο τίτλος που δόθηκε είναι ότι κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να ζει μια ζωή χωρίς βία. Ο τίτλος αυτός δόθηκε πραγματικά γιατί οι αστυνομικοί είμαστε οι πρώτοι που πηγαίνουμε σε συμβάντα ενδοοικογενειακής βίας και βλέπουμε μπροστά μας την ομοία αλήθεια, την πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Και θα ήθελα να πω λοιπόν ότι είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει μια ζωή χωρίς βία
Και αυτό το δικαίωμα το έχει για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό της, αλλά το έχει και για κάτι άλλο. Το έχει και για τα παιδιά της, αν υπάρχουν παιδιά μέσα σε μια οικογένεια. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να προσπαθούμε να τα μεγαλώνουμε με το να έχουν σεβασμό στους γύρω τους και αν είναι κορίτσια και ειδικότερα αγόρια, να καταλαβαίνουν από μικρά ποια είναι η αξία της συνένεσης στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και ότι η βία δεν αποτελεί μέσο στο να αποκτήσουν τίποτα, αλλά ούτε και απάντηση σε οποιαδήποτε συμπεριφορά συντρόφου τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την κυρία εισαγγελέα Πρωτοβουλίου Νάτα, κυρία Σωτηρίου Δέσποινα. Καλησπέρα και από μένα. Το δικό μου κομμάτι είναι λίγο πιο τεχνικό. Αφορά το ζήτημα της ενδοοικογενειακής από την οπτική της εισαγγελικής αρχής. Ουσιαστικά θα διατρέξουμε μαζί λίγο τις διατάξεις, πώς ξεκινήσαμε, ποιες είναι οι διεθνείς συμβάσεις και ποιες οι αποφάσεις του ΕΔΑ που έχουν παρακινήσει την δική μας νομοθεσία, ποια είναι τα βασικά σημεία της δικής μας νομοθεσίας, από εδώ πατάω, ωραία, το εσωτερικό ποινικό δίκαιο δηλαδή, και ακολούθως θα πάμε στα στατιστικά στοιχεία που έχω αντλήσει από την δική μας εμπειρία στην εισαγγελία και από τους θεσμούς που έχουμε εφαρμόσει. Με δύο κουβέντες θέλω να πω μόνο ότι σαν φαινόμενο η ενδοοικογενειακή βία είναι παλαιό, διαχρονικό και σύνηθες. Ωστόσο δεν αναγνωρίστηκε επίσημα παρά μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς ως τότε η βία στην οικογένεια αντιμετωπιζόταν ως ιδιωτική υπόθεση. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί διεθνείς οργανισμοί κατήφθηναν με συγκεκριμένες αποφάσεις τα νομοθετικά όργανα των κρατών μελών προς τη θεσμοθέτηση κανόνων δικαίου για την εξάλληψη της ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας στα θύματα. Στο νομοθετικό σκέλος λοιπόν θα βρούμε τα διεθνή κείμενα αντλώ τις βασικότερες συμβάσεις. Είναι πρώτη η Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1979. Ουσιαστικά ορίζει υποχρέωση στα συμβαλόμενα κράτη-μέλη να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν πλήρη ισότητα, ανάπτυξη και πρόοδο στις γυναίκες. Δεν καταλαμβάνει την ενδοοικογενειακή, ασχολείται κυρίως με την παράνομη διακίνηση των γυναικών και την εκμετάλλευση της πορνείας και την εμπορία ανθρώπων. Ακολούθησε το ψήφισμα για τις κακοποιημένες γυναίκες και τη βία στην οικογένεια που εγκρίθηκε το 80 στη διάσκεψη της Κοπενχάγης, όπου στο καταληκτικό κείμενο της διάσκεψης έγινε αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία και αναγνωρίστηκε ευθύνη των κυβερνήσεων για την πρόληψή της. Ακολούθησε η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης. Αυτά συντάχθηκαν στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Βιέννη το 1992 και εκεί για πρώτη φορά ορίστηκε ότι η βία κατά των γυναικών είναι οποιαδήποτε πράξη έμφυλης βίας που έχει σαν αποτέλεσμα ή μπορεί να έχει αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για τις πράξεις αυτές, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε συμβαίνει δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Αρχίσαμε να μπαίνουμε δηλαδή στους ορισμούς. Ακολουθεί η πλέον σημαντική για μένα, που είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτή υπογράφτηκε το 2011, κυρώθηκε στη χώρα μας με το 45-31 του 2018 και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλύπτει τόσο το κομμάτι της πρόληψης των μορφών βίας κατά των γυναικών, όσο και την εν γέννη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Η συνθήκη ουσιαστικά αποδίδει το φαινόμενο της βίας σε βάρος των γυναικών στις ιστορικά άνισες σχέσεις ισχύως μεταξύ ανδρών και γυναικών, που έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των γυναικών από τους άντρες και στην παρακόλληση της πλήρους προόδου. Η σύμβαση λοιπόν που δίνει, ο ορισμός που δίνει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης λέει ότι ο όρος ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει κάθε πράξη φυσικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής βίας, η οποία συμβαίνει εντός της οικογένειας ή της οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα ή όχι του κατά πόσο ο δράστης μοιράζεται ή έχει μοιραστεί την ίδια κατοικία με το θύμα. Δηλαδή, σε αυτή τη σύμβαση πρώτον αναγνωρίζεται ότι στην ενδοοικογενειακή βία δεν ανήκει μόνο η σωματική αλλά και η ψυχολογική, δηλαδή υποβιβασμός και προσβολή προσωπικότητας και χειραγώγηση. Συγγνώμη. Μπορείτε να το προχωρήσετε. Ναι. Ναι, είναι το αριστερό. Αυτό, ναι, λοιπόν. Και η χειραγώγηση,
Η οικονομική βία, στέρηση οικονομικών πόρων αναγκαίων για τη διαβίωση του θύματος και η σεξουαλική βία και η υπερενόχληση. Επίσης, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία ακόμη και μεταξύ πρώην συζύγων ή νυν συζύγων ή συντρόφων και δι' άσχετα αν έχουν μοιραστεί την ίδια κατοικία με το θύμα. Τέλος, μιλάει γενικά για θύμα ενδοοικογενειακής, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι μπορεί το θύμα να μην είναι μόνο γυναίκα, αλλά να είναι και άντρας. Στατιστικά, βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι συντριπτική η πλειοψηφία των θυμάτων είναι κυρίως οι γυναίκες, τα ανήλικα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Η σύμβαση απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εξετάζουν κάθε περίπτωση βίας κατά των γυναικών ή ενδοοικογενειακής βίας όταν καθορίζουν νομοθετικά την επιμέλεια και την επικοινωνία. Εξίσου, βέβαια, σημαντική είναι και η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Ακολούθως είναι οι αποφάσεις της ΕΔΑ που μας δίνουν μια κατεύθυνση. Ξεχώρισα τρεις αποφάσεις. Είναι η υπόθεση Λάντι κατά Ιταλίας 7 Τετάρτου 22. Στο ουσιώδες κομμάτι λέει ότι η ευθύνη είναι πια οι εθνικές αρχές δεν είχαν εκπληρώσει το καθήκον να προβούν σε άμεση και προληπτική αξιολόγηση του κινδύνου επανάληψης των βίαιων πράξεων που διαπράχτηκαν κατά της προσφεύγουσας. Επιμένω σε αυτές τις τρεις, γιατί αυτές θα τις δούμε και εμείς πώς καθρεφτίζονται στο δικό μας δικαιϊκό σύστημα. Η επόμενη είναι η υπόθεση Κούρτ κατά Αυστρίας του 2021. Οι αρχές πρέπει να απαντούν άμεσα στους ισχυρισμούς για ενδοοικογενειακή βία. Απαιτείται ειδική επιμέλεια από τις αρχές για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Οι αρχές έχουν υποχρέωση να αξιολογήσουν τον κίνδυνο, πόσο μάλλον τον κίνδυνο θανάτου, εκτίμηση που πρέπει να είναι ανεξάρτητη, προληπτική και λεπτομερής. Χρήση τυποποιημένων ληστών ελέγχου που υποδεικνύουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου θα μπορούσε να συμβάλλουν στην πληρότητα της εκτίμησης του κινδύνου. Μια τελευταία απόφαση είναι η υπόθεση De Giorgi κατά Ιταλίας 16/6/22. Εδώ κατακρίθηκε λοιπόν ο εισαγγελέας, του οποίου ήταν καθήκον του να εξετάσει τέτοια αιτήματα, δεν είχε επιδείξει την ιδιαίτερη επιμέλεια που απαιτείται για την άμεση ανταπόκριση για την προστασία της προσφεύγουσας από ενδοοικογενειακή βία, παρόλο που γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει την ύπαρξη πραγματικού και άμεσου κινδύνου της προσφεύγουσας, δεδομένων των προηγούμενων πράξεων βίας του συζύγου. Οι ιταλικές αρχές δεν είχαν λάβει κανένα μέτρο για την προστασία της προσφεύγουσας και των παιδιών της, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση ατιμωρησίας για τον βίαιο σύζυγο. Αυτή η δικαστική αδράνεια παραβίαζε το 3 της ΕΣΔΑ σε διαδικαστικό και ουσιαστικό σκέλος του. Οι βασικές αρχές που απορρέωνα από τις αποφάσεις που αναφέραμε του ΕΔΑ και γενικότερα από το πλέγμα των αποφάσεων είναι, πρώτον, η αμεσότητα, η ανάγκη για την αμεσότητα στην ανταπόκρισή μας προς το σκοπό προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η προληπτική αξιολόγηση του κινδύνου, αυτό που λέμε το γνωστό risk assessment, που προϋποθέτει διεπιστημονικότητα. Τρίτον, η επιτακτική ανάγκη τακτικής εκπαίδευσης των προσώπων, των εκπροσώπων των αρχών που ασχολούνται με τα θύματα ενδοοικογενειακής, και τέταρτον, η ανάγκη λήψης κατάλληλων και επαρκών μέτρων προστασίας των θυμάτων που προϋποθέτουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα διαχείρισης των σχετικών περιστατικών. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από τα διεθνή κείμενα και τις αποφάσεις στο δικό μας, το εσωτερικό ποινικό δίκαιο. Στη χώρα μας είναι ο νόμος 3500 του 2006. Είναι το πρώτο νομοθετικό κείμενο που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη βάση των αρχών ελευθερίας, αυτοδιάθεσης και αξιοπρέπειας του ατόμου, με σκοπό να ενισχυθεί η αρμονική συμβίωση των προσώπων στο πλαίσιο της οικογένειας, καθώς θύματα του φαινομένου κρίθηκε από τότε ότι ήταν πρωτίστως οι γυναίκες, αλλά και οι ανήλικοι, οι περίληκες και οι ανάπηροι. Το νομικό καθεστώς του 3500 ενισχύθηκε περαιτέρω με τον νόμο 4531 του 18, με τον οποίο το Ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε αυτήν που αναφέραμε, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Με τις ρυθμίσεις λοιπόν αυτές, ιδίως το άρθρο 3, διευρύνθηκαν τα πρόσωπα της οικογένειας σε σχέση με αυτά που ορίζονται στον 3500 και έτσι επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής. Επήρθε βελτίωση στα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού κατά των παραβατών του νόμου και καθιερώθηκε για τις πράξεις του 6-7, δηλαδή σωματικές βλάβες και προσβολές κατά της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας, όταν στρέφονται κατά ανηλίκων, να αρχίζει η αναστολή της, να αναστέλλεται η έναρξη της προθεσμίας παραγραφής μέχρι την ενηλικίωση και για ένα ακόμη έτος όταν αφορά πλημέλημα
και για 3 ακόμη έτη όταν αφορά κακούργημα. Επίσης, στο δικό μας νομικό πλωστάσιο πλέον είναι και ο νέος ποινικός κώδικας με τις διατάξεις 312, 330 και 333, σωματικές βλάβες, παράνομη βία, απειλές, με τις οποίες πάλι διευρύνεται ο κύκλος των προστατευομένων προσώπων, γιατί δεν είμαστε μόνο στο πλαίσιο της οικογένειας, αλλά είναι και κατά δυνάμων. Αυξήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για σωματικές βλάβες σε βάρος θυμάτων ενδοοικογενειακής, προβλέπονται επιβαρυντικές περιστάσεις και εμπλουτίστηκαν οι μορφές της τυποποιούμενης συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα, να δούμε πρώτα τους ορισμούς. Ο ορισμός που μας δίνει ο ίδιος ο νόμος, ο 3500, μας λέει η ενδοοικογενειακή βία είναι η τέλεση αξιόπινης πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9, που θα τα δούμε αμέσως παρακάτω. Τι είναι η οικογένεια? Η οικογένεια, η κοινότητα, είναι αυτή που αποτελείται από συζύγους ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξαίματος ή εξαγχιστίας και τα αξιοθεσίας τέκνα. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, όλοι αυτοί περιλαμβάνονται και καλύπτονται από τον νόμο ασχέτως συνίκησης. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται μόνο εφόσον συνοικούν συγγενείς εξαίματος ή εξαγχιστίας μέχρι τέταρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος δικαστικός παραστάτης, ανάδοχος γονέας, έχει οριστεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο που συνοικεί στην οικογένεια. Επίσης, οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή, ενός εξ αυτών, στους στέους συζύγους που το χρειαζόμαστε γιατί δεν καλύπτεται από το 312, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί και στους στέους μόνιμους συντρόφους. Πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό είναι ότι θύμα ενδοοικογενειακής βίας με βάση το 3500 είναι κάθε πρόσωπο που δέχεται τη βία, το αδίκημα του 6, 7, 8, 9, αλλά θύμα είναι και μέλος της οικογένειας, στην οικογένεια του οποίου τελέστηκε η αξιόπινη πράξη του 299 ανθρωποκτονία και του 311 θανατηφόρα σωματική βλάβη, αλλά και κάθε ανήλικος ενώπιον του οποίου τελέστηκε μια από τις αξιόπινες πράξεις της παρούσας. Και αυτή μια πολύ σημαντική διάταξη και την κρατάμε, θα τη δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή, η σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου είναι μια ξεχωριστή σωματική βλάβη. Με βάση λοιπόν τους ορισμούς που μας έδωσε το 3500, βλέπουμε ότι για τη συγκρότηση των αδικημάτων της ενδοοικογενειακής θέλουμε δράστης και θύμα να είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Τέθηκε βέβαια ένα ζήτημα, τι συμβαίνει με τους αδερφούς. Πολλοί υποστήριξαν ότι τα αδέρφια, παρότι είναι δευτέρου βαθμού συγγενείς, εφόσον δεν συνοικούν, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την ενδοοικογενειακή. Παγίος ο Άριος Πάγος δέχεται ότι και αυτοί εμπίπτουν στην ενδοοικογενειακή ασχέτως συνοίκησης. Δεύτερον, δεν προσδιορίζεται στον νόμο, στον 3500, η έννοια του μόνιμου συντρόφου. Χωρίς να σας πω πολλά, θα πούμε μόνο ότι το ΕΔΑ έχει δεχτεί επανειλημμένα ότι όταν λέμε οικογενειακή ζωή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στις οικογένειες που βασίζονται στον νόμο, αλλά επεκτηνόμαστε και σε αυτές που είναι οι de facto σχέσεις συμβίωσης και φροντίδας. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που το θύμα είναι ο μόνιμος σύντροφος του δράστη, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου δεν απαιτείται καν συνίκηση, αρκεί να υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα και όχι ευκαιριακό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πρόσφατα είχαμε περίπτωση στην εισαγγελία όπου κάποιος κύριος παντρεμένος κανονικά με τη σύζυγό του και με τα τέκνα διατηρούσε επί 7-8 έτη μόνιμη σχέση και με μια άλλη κυρία με την οποία είχε αποκτήσει και τέκνο. Και ισχυρίστηκε ότι επειδή δεν υπήρχε συνίκηση, δεν είμαι μόνιμος σύντροφος. Η βία σε αυτή τη γυναίκα είναι βία σε βάρος μόνιμου συντρόφου. Έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Ακολούθως λοιπόν στο νόμο 3500, θα δούμε το νόμο 3500 σε σχέση με το 312, το 330 και το 333 του ποινικού κώδικα. Γιατί ουσιαστικά με τον καινούργιο ποινικό κώδικα και αυτές τις διατάξεις που σας είπα επικαλύπτονται τα αδικήματα. Οπότε πρέπει λίγο να δούμε πώς γίνεται η διαβάθμισή τους. Στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του νόμου 3500, βλέπουμε τις διαβαθμίσεις της σωματικής βλάβης. Μέλος της οικογένειας που προξενεί σε άλλο μέλος σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας, με την έννοια του 308.1α, δηλαδή λέμε απλή σωματική βλάβη, τιμωρείται ή με συνεχή συμπεριφορά προξενεί όλος ελαφρά σωματική βλάβη ή άλλη μορφή του αδικήματος ή βλάβη της υγείας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Άρα λοιπόν τιμωρείται η απλή σωματική βλάβη και η όλος ελαφρά μόνο όμως όταν προκαλείται με συνεχή συμπεριφορά. Ακολούθως στην παράγραφο 2 έρχεται η επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αν η πράξη, λέει, της πρώτης παραγράφου είναι δυνατό να προκαλέσει
Συγγνώμη. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου δεν πειράζει, είναι δυνατό να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, δεν πειράζει, γυρίστε εδώ πίσω. Επιβάλλεται, εδώ πέρα λοιπόν, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, δηλαδή έχουμε βαρύτερο πλημέλημα. Αν επακολουθήσει, δεν πειράζει. Αν επακολουθήσει βαριά σωματική βλάβη ή διανοητική πάθηση, επιβάλλεται κάθριξη ως 10 έτη, δηλαδή βαριά μη σκοπούμενη σωματική βλάβη που λέμε εμείς. Αν τώρα έχουμε βαριά σκοπούμενη, αν επιδίωκε δηλαδή ή γνώριζε ή αποδεχόταν το αποτέλεσμα, τιμωρείται με κάθριξη. Αν τελέστηκε σε βάρος εγκύου, επιβαρυντική περίσταση. Αν τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου, πάλι επιβαρυντική περίσταση. Αν βέβαια συνιστά και βασανιστήριο, τότε πάμε σε κάθριξη. Από τη γραμματική διατύπωση, για να δούμε λίγο απλά τους ορισμούς. Η σωματική βλάβη, η απλή, είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι η σωματική βλάβη η εμφανής και διακριτή κάκωση του σώματος, με επιβλαβή αποτελέσματα στην ακεραιότητα του σώματος, επέρχεται με ενέργειες που προκαλούν βλάβη της ύλης του σώματος, ειδήματα, εκδορές, τραύματα, ή απώλεια ύλης του σώματος, μέλη ή όργανα, ή παραμορφώσεις του σώματος. Τα εγκλήματα λοιπόν της σωματικής βλάβης διαβαθμίζονται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Συνίσταται σε διατάραξη των εσωτερικών λειτουργιών, μπορούμε να έχουμε όμως βλάβη και σωματική αλλά και ψυχική. Ήδη το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης προβλέπεται στο 312 παράγραφος 1α του νέου ποινικού κώδικα, που προβλέπει ίδια ποινή, ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος, και ως νεότερη και ειδικότερη εφαρμόζεται η δεύτερη. Αντίθετα, το 6 παράγραφος 1 εδάφιο β του νόμου 3500 καθιερώνει την όλο ελαφρά σωματική βλάβη. Αυτό που λέμε ότι στην απλή σωματική βλάβη το τραύμα είναι εμφανές. Έχουμε ίδημα, έχουμε σκισμένα χείλια, έχουμε πρίξιμο, έχουμε μια σοβαρή σωματική βλάβη. Υπάρχουν όμως και οι πιο χαμηλές σωματικές βλάβες. Είναι το τράβηγμα στα μαλλιά, είναι η απόθεση, είναι το χαστούκι. Αυτά λοιπόν, αυτές οι σωματικές βλάβες, στο νόμο 312 έχουν, ουσιαστικά μένουν ακάλυπτες. Όμως εφαρμόζουμε το 6.1.β. Όταν προκαλούνται με συνεχή συμπεριφορά, είναι μια φράση που δανειστήκαμε από το παλιό 312, δανείστηκε ο νομοθέτης, όταν είναι με συνεχή συμπεριφορά η όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και πάλι τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 1 έτους. Άρα λοιπόν θέλουμε μια συμπεριφορά επαναληπτική, δεν χρειάζεται να είναι διαρκής, αρκεί να είναι επαναληπτική και να δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ότι είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Ακολούθως πάμε στην επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, είναι το 6 παράγραφος 2, είναι μια διακεκριμένη, επίσης μια διακεκριμένη παραλλαγή, και αυτή με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 ετών. Στην αρχή ο νομοθέτης του 3500 δέχτηκε μια οποιαδήποτε βλάβη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζωής. Όμως ορθώς η νομολογία ήρθε και είπε ότι όχι, για να θεωρήσω ότι έχω μια ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και να τιμωρείται καταλάχιστον με ποινή φυλακίσεως 2 ετών, θέλω τι. Θέλω μια σωματική βλάβη που να τελείται με δόλο, να τελείται όμως με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο μέσο και εναντίον τέτοιου σημείου του σώματος του παθόντα, ευπαθούς δηλαδή, που από αυτόν τον τρόπο και από το μέσο και από το, σημείο που πάω να πλήξω, να προκαλώ τον κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη στο θύμα. Αυτή η επικίνδυνη ενδοοικογενειακή τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 ετών. Ακολουθούν οι διαβαθμίσεις της βαριάς σκοπούμενης και της βαριάς μη σκοπούμενης. Μια πράξη, μια απλή σωματική βλάβη που τελείται με δόλο και καταλήγει σε βαριά σωματική βλάβη, την οποία δηλαδή καλύπτει σε αμέλεια, αποδίδεται σε αμέλεια το βαρύτερο αποτέλεσμα, αυτή τιμωρείται με βάση το 6 παράγραφος 2β και σήμερα με το 312 παράγραφος 1γ. Τιμωρείται σαν βαρύτερο πλημέλημα, με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 3 ετών. Υπάρχει και η επόμενη κατηγορία, είναι η βαριά σκοπούμενη, όταν δηλαδή ο δράστης θέλει, προκαλεί μια βαριά σωματική βλάβη, την οποία επιδιώκει. Να σας το πω χαρακτηριστικά, έχει το θύμα, το έχει βάλει κάτω και το χτυπάει το κεφάλι στο κράσπεδο. Και φυσικά το θύμα, μετά από τα λεπτά χτυπήματα, υφίσταται κατάγματα. Αυτή είναι μια βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, η οποία τιμωρείται πλέον, τιμωρείται με κάθριξη. Το ίδιο στο 6 παράγραφος 2γ, του 3500, το ίδιο και στο 312. Διαφορά υπάρχει μόνο όταν έχουμε τη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, που θα τη δούμε αμέσως. Αυτό που θεσπίζει το 312 και που δεν το είχε θεσπίσει το 6 παράγραφος 3, είναι ότι ναι, μεν δίνει την, όταν όλες αυτές οι σωματικές βλάβες, η απλή σωματική βλάβη και όλος ελαφρά, έλεγε ότι όταν τελείται σε βάρος εγκύου, είναι επιβαρυντική μορφή και έχουμε ποινή φυλακίσεως, νομίζω, τουλάχιστον 2 ετών. Όταν τελείται, έλεγε, ενώπιον ανηλίκου, ναι, μεν είναι επιβαρυντική, αλλά η ποινή φυλάκισης πάλι ήταν τουλάχιστον 1 έτος. Δεν άλλαζε δηλαδή κάτι. Το 312-4 όμως ήρθε και το ξεκαθάρισε και είπε, το 3, είπε όχι.
Από τη στιγμή που δεχόμαστε και υπάρχει ορισμός ότι θύμα στην ενδοοικογενειακή είναι και ο ανήλικος ενώπιον του οποίου τελείται η σωματική βλάβη, άρα εδώ έχουμε ένα διαφορετικό αδίκημα. Τι μας λέει λοιπόν το 312 παράγραφος 3, οποιαδήποτε σωματική βλάβη σε βάρος συζύγου, σε βάρος μέλους οικογένειας, τελείται ενώπιον ανηλίκου, συνιστά μια ξεχωριστή απλή ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Δηλαδή, πιάνουμε την ψυχική βλάβη του παιδιού. Αυτή είναι η διαφοροποίηση του καινούργιου νόμου. Μισό λεπτάκι λίγο να δω αναφορικά με τις διατάξεις. Φυσικά στο τέλος είναι η διακεκριμένη παραλλαγή που είναι τα βασανιστήρια. Είναι διάταξη που υπήρχε και στον 6 παράγραφος 4 και στο 312 παράγραφος 4. Εδώ πέρα θέλουμε μεθοδευμένη πρόκληση πόνου που να φτάνει μέχρι εξάντλησης του θύματος. Και με τον νόμο του 3500 και με το 312 η ποινή είναι η κάθεξη. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν αυτό τελείται, αυτή η πράξη μεθοδευμένη πρόκληση πόνου μέχρι εξαντλήσεως, όταν φτάνει και γίνεται σε βάρος ανηλίκου, τότε τιμωρείται με κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών και αυτό προβλέπεται μόνο στο 3500, είναι παράληψη από το 312 που βέβαια καλύπτεται νομοθετικά. Είπαμε λοιπόν και για τον βασανισμό, είπαμε και για το ανήλικο. Αυτές είναι συνολικά οι διατάξεις που τρέχουν όσον αφορά τις σωματικές βλάβες. Εξίσου βέβαια αυτές που καλύπτονται είναι και οι προσβολές κατά της προσωπικής ελευθερίας. Βλέπε ενδοοικογενειακή παράνομη βία και ενδοοικογενειακή απειλή. Στο νόμο 3500 είναι τα άρθρα 7 παράγραφος 1 και 2. Στο νόμο, στον καινούριο ποινικό κώδικα, είναι αντίστοιχα το 330 και το 333. Ποιες διαφορές υπάρχουν και ποιο είναι το σημαντικό εδώ? Ότι διευρύνθηκε η έννοια της βίας και στην παράνομη βία και στην απειλή, όταν έχει να κάνει με την οικογένεια, η έννοια της βίας σαν μέσο τέλεσης του εγκλήματος περιλαμβάνει και τη βία κατά πραγμάτων. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ένα σύζυγος που μπαίνει μέσα στο σπίτι και σπάει τα πάντα για να περάσει το δικό του, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί, χωρίς να χτυπήσει τη σύζυγο ή το παιδί, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι τελεί σωματική βλάβη, δεν χτύπησε κάποιον. Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κάνει φθορά, ξένης ιδιοκτησίας, είναι δικά του πράγματα, είναι η τηλεόρασή του, είναι τα πράγματά του που σπάει. Τι είναι όμως αυτό που κάνει? Είναι απειλή. Είναι παράνομη βία. Γιατί η ενδοοικογενειακή δέχεται τη βία όχι μόνο κατά προσώπου, αλλά και τη βία κατά πραγμάτων. Αυτό είναι το διαφορετικό που έδωσε ο 3500 και το κράτησε και το 330 και το 333 του νέου ποινικού κώδικα. Και μια διαφοροποίηση, να πω τεχνική, για τους... Εδώ για εμάς που είμαστε περισσότερο στα νομικά, ότι το οξύμορο είναι εδώ πέρα ότι η ενδοοικογενειακή απειλή έχει πια στο 333 ποινή φυλακίσεως μέχρι 3 έτη, ενώ στο 3500 ήταν μέχρι 5. Και εδώ το οξύμορο είναι ότι μια ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος αδελφού που δεν είναι σύνοικος και δεν έχει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο, τιμωρείται μέχρι 5 έτη, ενώ απειλή και είπα. Σωματική βλάβη, απειλή σε βάρος αδερφού μέχρι 5 έτη, ενώ η ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του παιδιού σου που είναι ευάλωτο και είναι μέσα στο σπίτι είναι μέχρι 3 έτη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε νομοθετικά. Ακολούθως είναι και οι προσβολές της γενετήσιας αξιοπρέπειας, είναι το άρθρο 9 του 3500 και το άρθρο 337 του ποινικού κώδικα που δεν έχει διακρίνουσα παραλλαγή, δηλαδή η ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας τιμωρείται μόνο στο 3500. Ποιο είναι πάλι το χαρακτηριστικό που μας δίνει ο 3500? Ότι στο 337 το απλό, για να τελείται το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, θα πρέπει να προσβάλλεται βάναυσα η γενετήσια αξιοπρέπεια του θύματος. Στην ενδοοικογενειακή προσβολή δεν μας ενδιαφέρει το αν προσβλήθηκε βάναυσα, αλλά αν ήταν βάναυσος ο τρόπος. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, γιατί θα πρέπει να αποδείξει το θύμα ότι εγώ προσβλήθηκα πάρα πολύ επειδή μου είπε με την χυδαιότητα, μα απεκάλεσε με χυδαίο τρόπο ο σύζυγος, αρκεί να ήταν χυδαία η προσβολή. Αυτό είναι επίσης μια ειδοποιώς διαφορά και τέθηκε πάλι υπέρ του θύματος. Τέλος, μια ακόμη διάταξη που θεσπίστηκε και είναι πολύ σημαντική στο 3500 είναι το άρθρο 10. Είναι μια διάταξη που ουσιαστικά προστατεύει τους μάρτυρες. Μας λέει λοιπόν το άρθρο 10 ότι όποιος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οικογένειας ή ασκεί βία εναντίον του ή τον δωροδοκεί με σκοπό να παρακολύσει την απονομή της δικαιοσύνης, τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι μια πολύ σημαντική διάταξη και είναι αυτή που θα δούμε και στην πορεία. Είναι αυτή η διάταξη που ουσιαστικά καταστρατηγείται μονίμως από το
συγγενικό περιβάλλον και το φιλικό περιβάλλον, και είναι αυτή η αιτία που έρχονται μετά στο ακροατήριο και αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν οι καταθέσεις και ξαφνικά αθωώνονται όλοι λόγω αμφιβολιών. Ας δούμε λίγο τα δικονομικά κομμάτια, όπως ήδη υπόθηκε, για να μην σας κουράσω, στις περιπτώσεις αυτές των αδικημάτων που είπαμε μέχρι τώρα, 6, 7, 9 και 10 του νόμου 3500, εφαρμόζεται η αυτόφορη διαδικασία. Σημαίνει ότι ο αστυνομικός που επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με το 245 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έχει στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής υποχρέωση ηχεμήθειας με βάση το άρθρο 20 του νόμου 3500. Απαγορεύεται να ανακοινώνει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία του θύματος ή του δράστη, τη διεύθυνση της κατοικίας και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα. Σε περίπτωση παράβασης υπέχει ποινική ευθύνη, φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια. Ακολούθως, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει? Σύνταξη έκθεσης εξέτασης μάρτυρα για το θύμα. Πρέπει να πάρουμε την εξέταση του θύματος. Ακολούθως να παραπεμφθεί το θύμα για ιατροδικαστική εξέταση, όπως βέβαια σε περιπτώσεις όπως εδώ στην Άρτα που δεν έχουμε ιατροδικαστή, πρέπει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο για να γίνει αφενός μεν, να έχει έναν άμεσο κλινικό εργαστηριακό έλεγχο το θύμα και να λάβει και μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και να καταγραφούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και φυσικά αμέσως να ενημερώσει τον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατά το σχηματισμό της δικογραφίας, πώς εξετάζουμε? Ως μάρτυρες εξετάζονται τα μέλη της οικογένειας. Εξετάζονται πάντοτε χωρίς όρκο. Σύμφωνα με το άρθρο 19, λοιπόν, του νόμου 3500, τα μέλη της οικογένειας εξετάζονται για τα ζητήματα ενδοοικογενειακής μονίμως χωρίς όρκο. Το άρθρο 222 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δίνει τη δυνατότητα στο σύζυγο ή τη σύζυγο να αρνηθούν, όταν είναι και συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού, να αρνηθούν τη μαρτυρία στην προδικασία και στο ακροατήριο. Όμως, όταν αφορά ανήλικο, η κατάθεσή τους είναι υποχρεωτική. Πάμε στους ανηλίκους μάρτυρες. Με βάση το 19 παράγραφος 2 του νόμου 3500, λέει ότι σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής δεν κλητεύονται ως μάρτυρες οι ανήλικοι στο ακροατήριο. Αναγνώσκεται την κατάθεσή τους, εκτός αν η εξέταση κρίνεται απαραίτητη από το δικαστήριο. Διαφοροποίηση υπάρχει όμως εδώ στο γνωστό σε όλους μας 227. Όταν δηλαδή ο ανήλικος είναι εκτός από μάρτυρας, είναι παθόν στην ενδοοικογενειακή, αλλά το αδίκημα δεν είναι μόνο ενδοοικογενειακή βία, είναι και προσβολή της γενετήσεως, αξιοπρέπειας και της προσωπικής ελευθερίας, εκεί διαβάζεται μόνο η κατάθεσή του. Εκτός αυτού, έχει τη δυνατότητα του δικαστήριου να τον καλέσει μόνο αφού ενηλικιωθεί, και μόνο αν είναι αναγκαίο και μόνο αφού ενηλικιωθεί. Επίσης, πρέπει να πούμε εντάχει ότι ο ανήλικος μάρτυρας για να εξεταστεί θα πρέπει πρώτα να προετοιμαστεί στην προδικασία από ένα παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο. Αυτός θα παρίσταται καθ' όλη την εξέταση. Θα πρέπει να είναι κατά την εξέταση του παιδιού, να συνταχθεί εγγράφος, αν είναι δυνατόν να είναι με ηλεκτρονικό μέσο. Και αυτό το έγγραφο, αυτή η κατάθεση και αυτό το ηλεκτρονικό μέσο είναι τα μόνα που θα επισκοπηθούν στο ακροατήριο. Να δούμε λίγο τους εκπαιδευτικούς μάρτυρες. Με βάση το 23, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης και στα δημόσια και στα ιδιωτικά είναι υποχρεωμένοι, εφόσον αντιληφθούν περιστατικό ενδοοικογενειακής, να το αναγγείλουν στην αστυνομία και στην εισαγγελία. Όμως με βάση το 23 προστατεύονται και ορίζονται ότι για να κληθούν ως μάρτυρες αυτοί θα κληθούν μόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με άλλο αποδεικτικό μέσο. Και αυτό είναι προφανές γιατί θέλουμε να προστατέψουμε την κοινότητα των εκπαιδευτικών. Ακολουθούν οι μάρτυρες με ειδικές γνώσεις όταν είναι απαραίτητη η κρίση ειδικών επιστημόνων για να διαγνώσουν μια κατάσταση που δεν υπάρχει πια, τους χρειαζόμαστε και τους καλούμε ως μάρτυρες. Και τέλος είναι και οι επαγγελματίες ως μάρτυρες. Γνωρίζουμε εδώ πέρα ειδικά οι νομικοί ότι στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πολλά επαγγέλματα έχουν δικαίωμα, μάλλον δεν μπορούν να καταθέσουν γιατί παραβιάζουν το απόρριτο, αν χρειαστεί να καταθέσουν πράγματα που έμαθαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους. Όμως, κάτι που συμβαίνει και με τους γιατρούς. Όμως, λέει εδώ πέρα ο νόμος ότι υπάρχουν οι γιατροί και οι βοηθοί μπορούν να καταθέσουν, δεν μπορούν να καταθέσουν όσα έμαθαν εμπιστευτικά στην άσκηση του επαγγέλματος, εκτός όμως από την περίπτωση που ο ειδικός νόμος επιτάσσει την αναγγελία στις αρχές. Αυτός ο ειδικός νόμος είναι ο 3418 του 5, δηλαδή είναι ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το απόρριτο αίρεται όταν πρέπει να διαφυλάξουμε ένομο συμφέρον, ουσιώδες δημόσιο συμφέρον ή συμφέρον κάποιου προσώπου που δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν θίγεται η ζωή, η υγεία και η αξιοπρέπεια ενός παιδιού, υπάρχει ένομο συμφέρον για να προστατευτεί. Και εκεί πέρα θα έρθει το απόρριτο. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει το άρθρο 10 που προστατεύει τους μάρτυρες, το οποίο το έχουμε ήδη πει ότι όποιος προσπαθήσει να απειλήσει, να δολοδοκίσει μάρτυρα για να αλλάξει την κατάθεσή του, έχει ποινική ευθύνη. Ακολούθως να πούμε δύο κουβέντες για την ποινική διαμεσολάβηση.
Μετά είναι, ο στόχος του ήταν μια πρωτοποριακή συνρύθμιση καταρχήν στο ελληνικό ποινικό σύστημα. Δίνει μια ευκαιρία και στα δύο μέλη να βρουν μια συμβιβαστική λύση με τη βοήθεια των ειδικών. Ο στόχος της ποινικής διαμεσολάβησης είναι η κατά το δυνατόν επανόρθωση από τους δράστες της βλάβης που έχουν υποστεί τα θύματα, η συνειδητοποίηση των συνεπειών και του πόνου που έχουν προκαλέσει, η συμφιλίωση θυμάτων και δραστών, ενώ σαν θεσμός έχει σκοπό να συμβάλλει στην επανένταξη του δράστη και την επανακοινωνικοποίησή του. Για να αρχίσει η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης χρειαζόμαστε πρώτα την ανεπιφύλακτη δήλωση του προσώπου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Το πρόσωπο αυτό έρχεται και μας υπόσχεται ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον άλλη πράξη ενδοοικογενειακής βίας, δίνει αυτό που λέμε το λόγο της τιμής του, ότι θα παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα στη δική μας εισαγγελία. Το πρόγραμμα αυτό έχει ουσιαστικά πραγματοποιείται από την ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι ουσιαστικά είναι τρία τα άτομα που εμπλέκονται. Είναι ένας κοινωνικός λειτουργός που θα πάρει το ιστορικό. Είναι ο ψυχίατρος που θα μπορέσει να κάνει μια ψυχιατρική εκτίμηση του δράστη, που είναι πολύ σημαντικό για να δούμε αν υπάρχουν και άλλες παθογένειες, αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα που οδηγούν στη βία. Και τρίτο είναι ο ψυχολόγος, ο οποίος θα καθορίσει τον αριθμό των συνεδριών. Και το τρίτο είναι από αυτό που υπόσχεται ο δράστης, ότι θα άρει ή θα αποκαταστήσει τις συνέπειες της πράξης και θα καταβάλει εύλογη αποζημίωση. Να σημειώσω ότι στην υπόσχεση ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον άλλη πράξη βίας, εφόσον το ζητήσει το θύμα, ο δράστης απομακρύνεται από την κοινή τους κατοικία. Τι ισχύει λοιπόν? Αν τελειώσει το πρόγραμμα και παρακολουθήσει το πρόγραμμα και για τρία χρόνια δεν δημιουργήσει θέμα, δηλαδή τηρήσει το πρόγραμμα και δεν τελέσει άλλα αδικήματα, ουσιαστικά εξαλείφεται η αξίωση της πολιτείας για την τιμωρία του. Αν λοιπόν, επειδή είναι δύο τα στάδια που μπορούμε να εφαρμόσουμε την ποινική διαμεσολάβηση, είναι το στάδιο της προδικασίας κατά την προκαταρκτική εξέταση, όταν μας έρχεται μια δικογραφία εκτός ορίων αυτοφόρου, ο εισαγγελέας παραγγέλει προκαταρκτική και μέσα σε αυτά που θα ζητήσει, υποχρεωτικά πρέπει να ρωτήσει τον δράστη αν επιθυμεί να υπαχθεί. Εφόσον επιθυμεί να υπαχθεί και το δηλώσει, θα συνταχθεί η έκθεση, θα κληθεί το θύμα να δηλώσει και αυτό αν αποδέχεται. Εφόσον λοιπόν γίνουν όλα αυτά και αποδεχτούν και οι δύο και παρακολουθήσει το πρόγραμμα και περάσει η τριετία από την αρχιοθέτηση και είναι όλα μια χαρά, ο εισαγγελέας θα εκδώσει μια διάταξη με την οποία θα απορρίψει την έγκληση που έχει υποβληθεί σε βάρος του δράστη ως νόμο αστήρικτη. Δηλαδή δεν υπάρχει πια νομικό αντικείμενο, αξίωση της πολιτείας για κολλασμό. Όταν όμως η πράξη μας έρχεται στα όρια του αυτοφόρου, εκεί ο εισαγγελέας δεν μπορεί να προτείνει την ποινική διαμεσολάβηση. Αν έχω ακούσει καλά, τώρα στην υποψήφιση, σε αυτές τις τροποποιήσεις που πρόκειται να γίνουν στον ποινικό κώδικα, έχει τεθεί και αυτό το ζήτημα, ότι να μπορέσει να αποφορτιστεί το αυτόφορο από αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή να προτείνεται απευθείας από τους αστυνομικούς που κάνουν την αστυνομική προανάκριση. Και εφόσον γίνει δεκτό, να συνταχθεί κατευθείαν η διάταξη από τον εισαγγελέα. Μέχρι τότε όμως αυτό που ισχύει, έρχονται οι δράστες στο αυτόφορο, παραπέμπονται σε δίκη και στο δικαστήριο με τη διαδικασία της αναβολής του 423 μπορούν να έρθουν να μας δηλώσουν ότι ναι, εγώ επιθυμώ να υπαχθώ, να πει το θύμα ναι, εγώ αποδέχομαι και να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ο θεσμός λοιπόν της ποινικής διαμεσολάβησης, μπορούμε να πούμε, οι συνέπειες. Πριν έρθω λίγο στις συνέπειες, να πω κάποια προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στην πράξη. Αφενός, ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης δεν καλύπτει τα αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην ενδοοικογενειακή βία. Οπότε στην πράξη ερχόμαστε να δικάσουμε. Έχουμε τρία αδικήματα ενδοοικογενειακής για τα οποία θα αναβάλουμε και θα περιμένουμε να περιωθεί το πρόγραμμα. Συγχρόνως όμως στην ενδοοικογενειακή απειλή θα βρίσκεται μια οπλοφορία. Μαζί θα βρίσκει μια πιθανά όπλο χρυσία, έναν άσκοπο πυροβολισμό, θα βρίσκει μια φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα βρίσκει μια εξύβριση. Αυτά τα αδικήματα δεν μπορούν να παρημένουν. Σε αυτά θα συνεχίσει η εκδίκαση κανονικά. Δεύτερο πρόβλημα, ίσως θα έπρεπε δηλαδή, να γίνει μια πρόβλεψη και για τα συναφή αδικήματα. Δεύτερο και πολύ σημαντικότερο για μένα πρόβλημα είναι ότι στην ποινική διαμεσολάβηση δεν υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης της συμμόρφωσης του δράστη στους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης, ώστε η τυχόν υποτροπή να διαπιστωθεί μόνο όταν καταγγέλλεται από το θύμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτό που μας πιστοποιεί εμάς η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου της Άρτας είναι ότι ναι, ήρθε ο ΤΑΔΕ, έκανε 7 συνεδρίες, έκανε 10 συνεδρίες και ολοκλήρωσε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε 3 χρόνια να μην καταγγελθεί κάτι σε βάρος του δράστη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας φορέας να παρακολουθεί το πώς είναι ο δράστης μέσα στο σπίτι. Ο δράστης πράγματι έχει αποκατασταθεί η ηρεμία, πηγαίνει καλά, είναι λειτουργική η οικογένεια, ή απλώς ο δράστης τώρα πια είναι υποψιασμένος και το θύμα δεν τολμάει και δεν θα φτάσει ποτέ να καταγγείλει το γεγονός, άρα εμείς απλώς δεν το μάθαμε.
Από εκεί και μετά, ένα πρόβλημα ακόμη στον θεσμό της ποινικής είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα αλκοολικά άτομα, για τα εξαρτημένα, οι οποίοι είναι πολύ συχνά δράστες ενδοοικογενειακής. Εδώ, με το να πάνε να κάνουν 7 συνεδρίες, δεν γνωρίζω κατά πόσο θα βοηθηθούν. Ενδεχομένως, τα άτομα αυτά, αφού προηγείται η ψυχιατρική εκτίμηση στο πρόγραμμα και διαπιστωθεί ότι έχω ένα άτομο που ασκεί ενδοοικογενειακή βία, αλλά γιατί είναι εξαρτημένο από το αλκοόλ. Και θα δημιουργεί συνεχώς. Στα άτομα αυτά, ενδεχομένως, η ποινική διαμεσολάβηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την απεξάρτηση. Και να είναι μέσα. Να είναι μέσα και αυτό. Να μην είναι η κουβέντα με τον ψυχολόγο. Να είναι πραγματική απεξάρτηση. Να πάει στον Οκανά, να πάει στο ΚΕΘΕΑ, να κάνει απεξάρτηση. Για να μην είναι επικίνδυνος για τους άλλους και για τον εαυτό του. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει μια προθυμία στο να δηλώσει ένα άλλο πρόβλημα, ότι υπάρχει προθυμία στο να δηλώσει κάποιος ότι επιθυμεί την ποινική διαμεσολάβηση. Γιατί με το που θα έρθει να δηλώσει ότι εγώ υπόσχομαι να μην τελέσω άλλα δικήματα, αντλείται μια έμεση ομολογία. Οπότε και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Και ένα δικό μου που έχω εντοπίσει αυτά τα χρόνια από όταν είδα τη διάταξη του 3500, λέω ότι ουσιαστικά ένας που είναι δράστης ενδοοικογενειακής βίας και μας λέει ότι εγώ θα είμαι καλό παιδί από εδώ και πέρα και δίνω το λόγο μου, θα πάω να κάνω και 10 συνεδρίες, τι πετυχαίνει να κάνει. Ένα δίκημα, γιατί μόνο στα πλημελήματα γίνεται η ποινική διαμεσολάβηση, που παραγράφεται σε 5 χρόνια και συν 3 σε 8 χρόνια, αν έχουμε και δικαστική διεκδίκηση, αν έχει φτάσει και στο ακροατήριο δηλαδή, καταλήγει τελικά να κερδίζει την παραγραφή στην τριετία. Δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξαλείφεται η αξίωση της πολιτείας, οπότε σε 3,5 χρόνια μπορεί να το επαναλάβει και να μην ανασυρθεί. Θα δούμε λοιπόν αυτό πώς αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά. Τέλος, να δούμε μερικές συνέπειες της ποινικής διαμεσολάβησης. Το πρώτο είναι η κρεμοδικία. Όσο υπάρχει η διαδικασία αυτή, η πράξη είναι σε κρεμοδικία, δεν μπορεί να το ασχηθεί νέα δίωξη του δράστη. Δεύτερο είναι αναστολή της παραγραφής. Αναστολή όμως θα είναι μόνο για 3 χρόνια, όσο είναι το πρόγραμμα δηλαδή, όχι περισσότεροι. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς σε εγρήγορση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το πρόγραμμα ή υπάρχει πέτεια διακοπή, να ανακαλέσουμε και να το στείλουμε στο ακροατήριο για να μην μας παραγραφεί. Έχουν συμβεί και αυτά. Επίσης, ότι ο υπαίτιος θα πρέπει να τηρήσει τους όρους για 3 χρόνια και μόλις παρέρθει, θα βγει η διάταξη με την οποία θα μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του. Εφόσον όμως μέσα στην τριετία ο κατηγορούμενος δεν έχει τελέσει νέο αδίκημα ή δεν συμμορφωθεί γενικά στους όρους, δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, ανασύρεται και συνεχίζει από εκεί που ήταν. Καταχωρούμε τη διάταξη εμείς που εκδίδουμε σε μια ειδική μερίδα του ποινικού μητρώου. Έχει ένα νομικό ζήτημα εδώ, δεν νομίζω ότι αφορά ειδικότερα το κατά πόσο είναι μια περίπτωση που καταχωρούμε στο ποινικό μητρώο μια διάταξη, ενώ όλες οι αποφάσεις στο ποινικό μητρώο θέλουν να μετάκλητο. Εδώ είναι μια διάταξη, μια προκατακτική εξέταση, είναι όμως κάτι τελείως ειδικό και περιλαμβάνεται μόνο στα ποινικά μητρώα δικαστικής χρήσης, όχι γενικής. Ακριβώς για να μην επιβαρύνεται. Θέλω να σημειώσω μια πολύ σημαντική διάταξη που θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές του 3500. Είναι το άρθρο 18. Είναι η δυνατότητα που έχει ο εισαγγελέας και το δικαστήριο να βάλουν περιοριστικούς όρους. Είναι αυτό που θα έπρεπε το θύμα να τρέξει, ο παθόν, να τρέξει με μια διαδικασία στο αστικό δικαστήριο, να πάρει μια προσωρινή διαταγή, να πάρει ασφαλιστικά, να διώξει τον κακοποιητή από το σπίτι. Υπάρχει δυνατότητα στο άρθρο 18. Σας το διαβάζω όπως το λέει, ακριβώς, μισό λεπτάκι. Σε περίπτωση διάπραξη εγκλήματος ενδοοικογενειακής, είναι δυνατόν, αν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του θύματος, να επιβληθούν στον κατηγορούμενο από το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται να δικαστεί, ή τον ανακριτή, ή το δικαστικό συμβούλιο, ή τον εισαγγελέα που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, με αιτιολογημένη διάταξη κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών και για όσο χρόνο απαιτείται, περιοριστικοί όροι όπως απομάκρυνση του δράστη από την κατοικία, μετίκηση, απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας και εργασίας, κατοικίες συγγενών, εκπαιδευτήρια, ξενών ως φιλοξενίας. Και όποιος το παραβιάζει πάλι είναι ένα χωριστό ποινικό αδίκημα. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε ο 3500 του 6, οριζότανε ότι μόλις βγει απόφαση, οριστική απόφαση από το δικαστήριο, ο όρος πάβει να ισχύει. Και αυτό μας δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα. Ερχόταν ένας κατηγορούμενος στο αυτόφορο. Ήταν Παρασκευή, ήταν Σάββατο. Τον κατεβάζαμε ένα δικαστή ακριβώς για να μπορέσουμε να βάλουμε τον όρο, να δώσουμε τον χρόνο με την απομάκρυνσή του, να πάρει ένα χρόνο το θύμα, μία μέρα, δύο μέρες, να πάρει τα πράγματά του, να μαζέψει τα παιδιά, να φύγει από το σπίτι, να προστατευτεί. Ερχόταν λοιπόν ο δράστης και αν δεν έπαιρνε τριήμερο, που πολλοί το γνώριζαν και δεν παίρναν τριήμερο, έπαιρνε και μια ποινή 2 έτη. 3 έτη αναστολή, την οποία όλοι τη γνωρίζουμε, και αν δεν έπαιρνε αναστολή, θα έπαιρνε αναστέλουσα στην έφεση και το μεσημέρι ήταν σπίτι του.
Γιατί με το που έβγαινε η οριστική απόφαση δεν είχαμε δικαίωμα να βάλουμε τον όρο. Αυτό το πράγμα λύθηκε με τον νόμο 4531 του 18 και πράγματι καταργήθηκε και μπορούμε να βάλουμε τον όρο ακόμη και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης. Αντιστοίχως, τα γνωρίζουν καλύτερα οι συνήγοροι αυτά, στο αστικό δικαστήριο με ασφαλιστικά μέτρα και με αγωγή μπορεί το θύμα να διατάξει τη μετοίκηση του δράστη. Πολύ σημαντικές διατάξεις είναι και το 21 και το 22 για την αρρωγή των θυμάτων. Είναι το ευεργέτημα ποινίας που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα το θύμα, του παρέχεται αμέσως από το πρωτοδικείο χωρίς άλλη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπερασπίσει τον εαυτό του στα αδικήματα της ενδοοικογενειακής. Και στο 21 που μας λέει τις υποχρεώσεις της αστυνομίας, μας τα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια πολύ αναλυτικά, ακριβώς ότι η αστυνομία γνωστοποιεί στο θύμα τις δομές, τα κέντρα, το τι πρέπει να κάνει, το τι μπορεί να κάνει, το πού μπορεί να απευθυνθεί. Και να σας πω μονάχα ότι αυτό προβλέπεται αν δεν το κάνει ο αστυνομικός και σαν αδίκημα στο άρθρο 21 του νόμου 3500 του 06. Όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία, αλίμονο. Απλώς προβλέπεται και στο νόμο. Τελειώνοντας λοιπόν από εδώ πέρα, θέλω να πω σε κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία της εισαγγελίας. Ανέτρεξα λοιπόν να δω τι έγινε την τελευταία πενταετία. Πώς πήγαμε. Από το έτος 18 ασκήθηκαν, συνολικά 58 διώξεις για ενδοοικογενειακή. Εκδόθηκαν 7 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Το 19 ασκήθηκαν 56 διώξεις και εκδόθηκαν 9 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Το 20 είχαμε μια έκρηξη, νομίζω αυτό συνέβη σε όλες τις εισαγγελίες. Ασκήθηκαν διώξεις 76 περιπτώσεις και εκδόθηκαν 12 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Το 21 ασκήθηκαν 59 διώξεις και 8 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Και το 22 ασκήθηκαν 55 διώξεις και εκδόθηκαν 6 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Όπως βλέπετε στο σχεδιάγραμμα, οι δικογραφίες της ενδοοικογενειακής βίας καλά κρατούν, είναι υψηλά. Αν εξαιρέσουμε το 20 που είχαμε μια έξαρση, παραμένουν σε σταθερά νούμερα, υψηλά θα έλεγα για την περιοχή. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται μια περιοχή σαν την Άρτα να έχει τόσες υποθέσεις ενδοοικογενειακής και αυτές είναι μόνο οι παραπεμπτικές. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άλλες τόσες που εκκρεμούσε προκαταρκτική, έχουμε άλλες τόσες που ήρθε το θύμα και τα πήρε πίσω και τα άλλαξε και είπαμε για να περισωθεί η οικογένεια, βγάλαμε απορριπτικές διατάξεις. Δηλαδή αυτοί είναι οι μισές αυτές που φτάνουν στο ακροατήριο. Οι άλλες μισές κλείνουν μέχρι να φτάσουν. Οι ποινικές διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι πολύ λίγες σε σχέση με τον αριθμό των διώξεων. Όταν δηλαδή έχουμε κατά μέσο όρο 60 διώξεις, κατά μέσο όρο οι διατάξεις είναι 9, που σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει εμπεδοθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει. Ή, να πω και κάτι άλλο, είναι και κακομαθημένοι οι δράστες. Δηλαδή, κακομαθημένοι με την έννοια, δεν το λέω αρνητικά, με την έννοια ότι αλλάζουν πάρα πολύ οι καταθέσεις στο ακροατήριο. Θα το δείτε αμέσως παρακάτω στις δικαστικές αποφάσεις. Είναι συντριπτική η διαφορά των αθωωτικών σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λέγανε αλήθεια τα θύματα. Ίσα-ίσα είναι όλα αυτά που παρεμβαίνουν, όλοι αυτοί οι παράγοντες που ακόμη και στο αυτόφορο θα έρθουν και να μην διασπαστεί η οικογένεια. Ήτανε στιγμιαίο, έγινε μια φορά, δεν θα ξαναγίνει, μην χαλάσω το σπίτι μου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που μπαίνουν και ξαφνικά βλέπουμε μια αθωωτική απόφαση γιατί ο δικαστής δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει καταδίκη. Δεν φταίει ο δικαστής που αθώνει. Αναγκαστικά θα αθώσει λόγω αμφιβολιών, γιατί έρχεται το θύμα και διαστρέφει την αλήθεια. Αυτός είναι και ένας λόγος που ο δράστης δεν πάει στην ποινική διαμεσολάβηση. Γιατί να πρέπει να μπει σε πρόγραμμα και να ακούσει κάποιον να του λέει τα λάθη του, αφού μπορεί να απαλλαγεί πιέζοντας λίγο παραπάνω το θύμα. Παραπέρα. Στις αποφάσεις του πρωτοδικείου βλέπετε λοιπόν το 19 με πράσινο είναι οι καταδικαστικές, οι πιο μικρές δηλαδή, με μπλε είναι οι αθωτικές, βλέπετε τη διαφορά, και με το ελαφρύ το πράσινο εκείνο είναι οι διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι πραγματικά οι υποθέσεις καταλήγουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αθώωση. Να πω βέβαια ότι το 21, χωρίς να σας πω νούμερα και να σας κουράσω, το 21, 22, 23 εκδώσαμε πολλές διατάξεις περιοριστικών όρων με το άρθρο 18. Αυτές είχαν αποτέλεσμα. Επίσης εκδόθηκαν αποφάσεις που βάλανε όρο απομάκρυνσης και αυτές είχαν αποτέλεσμα. Να σας πω ποιο ήταν το πρακτικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο ότι δόθηκε χρόνο στο θύμα, αλλά ότι δόθηκε και ευκαιρία στο δράστη να μην το ξανακάνει και να μην τον ξαναέχουμε κατηγορούμενο. Η απομάκρυνση είχε ευεργετική επίδραση και για τον ίδιο. Αν γύρναγε στο σπίτι, θα το ξανάκανε. Και επίσης κατάλαβε ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι δουλεύει.
Θέλω να πω δύο πράγματα μόνο τελειωτικά. Στις παραπάνω περιπτώσεις που σας έδειξα, βλέπουμε ότι πρέπει να δούμε αυτά που δεν μπορώ να δείξω με νούμερα, γιατί θα είχαμε πάρα πολλά νούμερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων σε όλες τις υποθέσεις που είχαμε στην Άρτα ήταν οι γυναίκες και παιδιά. Στις περιπτώσεις όπου ήταν κατηγορούμενες γυναίκες και θύματα ήταν άντρες, το αδίκημα ήταν κυρίως ενδοοικογενειακή απειλή. Όπου όμως ήταν κατηγορούμενοι άντρες με θύματα γυναίκες ή παιδιά, κατηγορούνταν για πολύ βαρύτερα αδικήματα, κυρίως σωματικών βλαβών και μαζί πακέτο ερχόταν και οι απειλές. Όταν είχαμε υποθέσεις με θύματα άντρες, αυτό που παρατήρησε ήταν ότι οι δράστες ήταν κυρίως αδερφοί τους. Δεν είχαμε υποθέσεις με θύματα άντρες, παρά μόνο ελάχιστες που ο δράστης να ήταν η γυναίκα. Δεν είχαμε καμία μεσωματική βλάβη, είχαμε μόνο κάποιες για απειλές. Η αυτόφορη διαδικασία, κάτι επίσης σημαντικό, σε αυτές τις υποθέσεις που είδα από το 18 στο 23, τηρήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του 30%. Και αυτή είναι και η αιτία που πέρυσι έκανε και ειδική παραγγελία, υπενθυμίζοντας την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ουσιαστικά, ότι εδώ δεν νοείται να είναι ο άλλος κάτοικος Άρτας, να έχει κατοικία εδώ, να έχει εργασία εδώ και να μην βρεθεί στα όρια του αυτοφόρου. Το βράδυ είναι σπίτι του, έχει γυρίσει και έχει κοιμηθεί. Θα πάτε με τον πτεσματοδίκη, θα πάτε με τον εισαγγελέα και θα τον πάρετε. Δεν νοείται να μην τηρείται αυτόφορο σε κάτι Άρτας, εκτός αν έχει φύγει. Κάτι που τώρα πια το έχουν μάθει και αυτό και μας διαφεύγουν. Όταν λοιπόν διαφεύγουν τη σύλληψη στο όριο του αυτοφόρου, αυτό για μας είναι μεγάλη ήττα. Γιατί γυρνούν στο σπίτι τους νικητές και τροπεούχοι και το θύμα έχει υποστεί πολλαπλή ζημία. Αφενός από τον δράστη και αφετέρου από εμάς που είμαστε ο μηχανισμός που έπρεπε να το προστατέψουμε. Είναι πολύ σημαντικό το αυτόφορο στα ενδοοικογενειακά. Και δεν είναι τυχαίο που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε εγκύκλιο ακριβώς γι' αυτό, το πόσο αναγκαίο είναι για να λειτουργήσει το σύστημα. Συμπερασματικά από την εμπειρία που έχω στην εισαγγελία και στο πρωτοδικείο της Άρτας. Κατά τα ελεγχόμενα έτη 18-22, από όλες τις υποθέσεις που είδαμε της ενδοοικογενειακής, εκδόθηκαν μόνο 42 διατάξεις ποινικής διαμεσολάβησης. Ελάχιστες, είναι κάτω του 15%. Από αυτές ολοκληρώθηκαν περίπου και τηρούνται περίπου 24. Οι υπόλοιπες έχουν ανασυρθεί, τις ανασύραμε μισό λεπτάκι λίγο, γιατί ακριβώς. Λοιπόν, τις ανασύραμε γιατί οι δράστες είτε δεν τήρησαν το πρόγραμμα, είτε μέσα στην τριετία τέλεσαν και άλλα δικήματα. Θα παρατηρήσατε κι εσείς, όπως είπαμε και πριν, ότι ο αριθμός των αθωτικών αποφάσεων υπερβαίνει και μάλιστα αισθητά τον αριθμό των καταδικαστικών. Αυτό όμως, σας τονίζω, δεν πρέπει να οδηγεί στην παρανόηση για τη βασιμότητα των καταγγελιών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των αθωτικών αποφάσεων, δράστης και θύμα εμφανίζονται μαζί στο ακροατήριο, λένε τα έχουμε βρει, ήταν μια κακή στιγμή, δεν επαναλήφθηκε, δεν γίνανε έτσι όπως καταγγέλθηκαν, ήταν η ένταση της στιγμής. Και το δικαστήριο οδηγείται αναγκαστικά σε απαλλακτική κρίση γιατί δεν μπορεί να στηρίξει καταδίκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μόνη περίπτωση που νιώθω ασφαλής κάθε φορά που λέμε το αθώος είναι οι περιπτώσεις που το θύμα και δράστης έχουν χωρίσει. Οπότε εκεί πέρα αισθάνομαι ότι το θύμα, αν μη τι άλλο, δεν κινδυνεύει και απλώς δεν θέλει να συνεχίσει άλλο. Δηλαδή του προκαλεί άγχος και στεναχώρια και μόνο του ότι πρέπει να τα ξαναζήσει στο ακροατήριο. Ακολούθως, η μεγάλη βοήθεια, να κρατήσουμε ότι δόθηκε μεγάλη βοήθεια στα θύματα με την εφαρμογή του 18, το οποίο πρέπει να το εφαρμόζουμε και εμείς σαν εισαγγελείς ευρέως και το δικαστήριο να βάζει τους όρους, γιατί βοηθάει και το θύμα και το δράστη, σας είπα και πιο πριν. Σε κάθε περίπτωση, η ποινική διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει σοβαρά και την εισαγγελία και την κοινωνία. Γιατί το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα διενεργείται στην ψυχιατρική κλινική με διεπιστημονικότητα. Αυτό όμως που το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά. Δεν γίνεται στο πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης να βλέπουμε μόνο τον δράστη. Μαζί πρέπει να βλέπουμε και το θύμα. Αν ο δράστης είναι αυτός που ερχόμαστε και τον αγκαλιάζουμε και του λέμε: έλα εδώ να σου πούμε ότι δεν πρέπει, προκαλείς πόνο, δημιουργείς πρόβλημα, είναι κακό, καταστρέφεις τα παιδιά σου, καταστρέφεις τον σύντροφό σου. Αν αυτός θέλει μία φορά βοήθεια, το θύμα θέλει 10. Και είναι αναγκαίο να υπάρξει στο πρόγραμμα παρακολούθηση και του θύματος για δύο λόγους. Το πρώτο, γιατί το θύμα θέλει ενίσχυση, πρέπει να κρατηθεί, πρέπει να ενισχυθεί. Και το δεύτερο, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παρακολουθούμε αν τελικά ο δράστης τηρεί το πρόγραμμα ή απλώς παρακολουθεί συνεδρίες κατ' επίφαση και μας λέει: ορίστε, παρακολούθησα, πήρα το χαρτί και εγώ μπορώ στο σπίτι να ξυλοκοπώ τον σύντροφό μου και όλα να συνεχίζουν όπως ήταν και ακόμη χειρότερα. Ένα ακόμη θέλω να πω για τις δομές. Όντως υπάρχουν κάποιες δομές σοβαρές, όντως γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
Τώρα άκουσα με μεγάλη μου χαρά ότι θεσπίστηκε κάποιο επίδομα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πράγματι, αυτό που είναι αναγκαίο, δυστυχώς το οικονομικό είναι η βάση όλων. Το θύμα πρέπει να έχει τη νομική αρρωγή σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα, να έχει νομική αρρωγή δωρεάν και για το διαζύγιο και για τη διάταξη της επιμέλειας, για τη ρύθμιση της επιμέλειας και για τη διεκδίκηση της διατροφής και ασφαλώς να έχει και ένα κοινωνικό επίδομα, να έχει μια βοήθεια για να μπορέσει να βγει από το κακοποιητικό περιβάλλον, να σταθεί στα πόδια του και να μπορέσει να ζήσει για να κρατήσει και τα παιδιά του στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τέλος, είναι και κάτι ακόμη, θα το πω σαν εισαγγελέας, ενδεχομένως να μην είναι και σωστό. Νομίζω ότι εκτός από τους θεσμούς ποινικής διαμεσολάβησης, εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών, που πολλές φορές πολύ εύκολα ανεβάζουμε την ποινή και λέμε: ορίστε, εγώ το έκανα κακούργημα. Ορίστε, εγώ το πήγα στα 3 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα αυτό όταν δεν συνοδεύεται η ποινή με την έκτηση. Τι θέλω να πω. Μπορεί να έρθει ένας δράστης και να πάρει μια μεγάλη ποινή και 2 και 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρει αναστολή. Θα πάρει δικαιούται αναστολή εκ του νόμου. Δεν θα πάρει αναστολή, θα είμαστε αυστηροί. Θα έρθει και θα πάρει αναστέλουσα στην έφεση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια δουλειά πάνω στο κομμάτι των προϋποθέσεων χορήγησης αναστολής στην ποινή και στον προϋποθέσεων χορήγησης αναστολής ανασταλτικής δύναμης στην έφεση, ιδίως όταν έχουμε δράστες με σοβαρά αδικήματα και όταν έχουμε δράστες υπότροπους. Είναι πολύ σημαντικό ο δράστης να γνωρίζει ότι μετά από αυτό που θα κάνω με περιμένει η έκτηση, όχι η κοροϊδία του συστήματος, γιατί αυτό είναι κοροϊδία. Έρχομαι, περνάω ένα αυτόφορο, δικάζομαι. Αν δεν κάνω ποινική διαμεσολάβηση, θα πάρω μια ποινή, θα πάρω μια αναστολή, θα πάρω 10 αναβολές. Αυτό είναι πραγματικά η κοροϊδία του συστήματος και του θύματος. Γι' αυτό και δεν μπορεί το θύμα να καταγγείλει, γιατί δεν καταλήγει. Αν καταλήξει, αν το θύμα δει, και θα σας πω από την προσωπική μου εμπειρία στην προηγούμενη εισαγγελία στο Αγρίνιο. Ξεκινήσαμε, είχε πολύ σοβαρή ενδοοικογενειακή βία στο Αγρίνιο, μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι συνάντησα στην Άρτα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και είδαμε πολύ σοβαρές βλάβες. Είχαμε το συνήθειο, ξεκινούσε το αυτόφορο, δεν έγινε το αυτόφορο γιατί δήλωνε ότι δεν αισθάνομαι καλά και χτυπούσε το κεφάλι μου στον τοίχο. Τον αφήναμε το τηλέφωνο ελεύθερο, πήγαινε στην ψυχιατρική, δεν χρήζει νοσηλεία, στο μεσημέρι ήταν στο σπίτι. Η γυναίκα σπασμένη από όλες τις απόψεις και ψυχολογικά και σωματικά. Όταν λοιπόν αυτά σταματήσαν και είπαμε τέρμα, το αυτόφορο είναι αυτόφορο και έρχονται, όταν μπήκαν οι πρώτες ποινές, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μπήκανε 4 χρόνια, η ποινή δεν αναστέλει, η έφεση δεν έχει και έμεινε μέσα ο κατηγορούμενος και χρειάστηκε να πάει στο εφετείο και να ζητήσει από εκεί την αναστέλουσα και να πάρει 15 ώρους, δεν τα πλησιάζεις, θα αποζημιώσεις, θα δώσεις διατροφή, θα βγεις εκεί. Ξαφνικά από τα Χριστούγεννα και μετά δεν είχαμε αυτόφορα. Δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Τι έγινε, γίνανε καλά παιδιά? Όχι, κατάλαβαν ότι ο νόμος εφαρμόζεται. Είναι σημαντικό η ποινή να έχει αντίκρισμα, να μην είναι ένα κενό γράμμα. Αυτό το λέω, δηλαδή πραγματικά πρέπει να το δούμε το κομμάτι της αναστολής. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, είναι μεγάλο πράγμα η ενδοοικογενειακή βία, είναι μεγάλο πράγμα αυτό που κάνουμε στους εαυτούς μας, ακόμη μεγαλύτερο αυτό που κάνουμε στα παιδιά μας. Νομίζω ότι σαν κοινωνία έχουμε την ωριμότητα, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το νομικό οπλοστάσιο, θέλει να είμαστε κατά πάνω. Μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Του Μιλίκια, ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Καλησπέρα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι απόψε κοντά σας και γι' αυτό να ευχαριστήσω την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας για την πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφαση της στις 17 Δεκεμβρίου του 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Όταν μιλάμε για βία, αναφερόμαστε στη σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική βία, στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, 1 στις 3 γυναίκες βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία, 1 στις 2 γυναίκες που σκοτώθηκαν παγκοσμίως έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους ή την οικογένειά τους, ενώ μόνο 1 στους 20 άντρες σκοτώθηκαν υπό παρόμοιες συνθήκες. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του ΟΗΕ, των γυναικών είναι εξίσου σοβαρή αιτία θανάτου με αυτή του καρκίνου. Ο ΟΗΕ ήδη από τον Ιούνιο του 2020
προειδοποίησε για μία ακόμη πανδημία εκτός του κορονοϊού. Την παγκόσμια αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας και των άλλων περιοριστικών μέτρων, τα οποία ανάγκασαν πολλές γυναίκες να παραμείνουν παγιδευμένες στο ίδιο σπίτι με τους κακοποιητές του. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίστηκε ως σκιώδη πανδημία. Στην Ελλάδα πολλά, αν όχι τα περισσότερα περιστατικά βίας, δεν έρχονται ποτέ στο φως, αφού δεν καταγγέλλονται στις αρχές, αλλά ούτε αναφέρονται στις αρμόδιες οργανώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ένας στους τέσσερις κατοίκους στην Ελλάδα γνωρίζουν έναν θύμα ενδοοικογενειακής βίας στη γειτονιά τους, πάνω από 8 στους 10 δεν θεωρούν την ενδοοικογενειακή βία πρόβλημα. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία συχνά παρουσιάζουν έντονο άγχος, κατάθλιψη, γνωστικές διαταραχές, διαταραχή μετατραυματικού στρες, σωματοποίηση, σεξουαλικά προβλήματα, κατάχρηση ουσιών και αυτοκτονικότητα. Οι ψυχικές επιπτώσεις της χρόνιας κακοποίησης παραλύουν το θύμα. Οι γυναίκες νιώθουν εγκλωβισμένες σε έναν κλειό που σφίγγει, από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν, σε έναν φαύλο κύκλο, τον κύκλο της βίας. Ο κύκλος της βίας είναι μια θεωρία που αναπτύχθηκε για να εξηγήσει τα πρότυπα συμπεριφορά σε μια κακοποιητική σχέση. Περιλαμβάνει τρεις φάσεις, μπαίνει σε λειτουργία σε όλες τις κακοποιητικές σχέσεις, οδηγώντας τη γυναίκα σε παράλυση, παραίτηση και εν τέλει σε θυματοποίησή της. Στην πρώτη φάση έχουμε τη δημιουργία της έντασης. Εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κακοποιητικών συμπεριφορών, λεκτικές προσβολές, σπροξήματα, απόδοση ευθυνών. Το θύμα προσπαθεί να ηρεμήσει τον θήτη με το να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Παραβλέπει τις ανάγκες της και εστιάζει στο πώς να υποχωρήσει η ένταση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε εμφανίζει ψυχοσωματικές διαταραχές, απόρρια του στρες που βιώνει. Ακολουθεί η δεύτερη φάση, αυτή της έκρηξης. Παρόλο που είναι η πιο σύντομη φάση του κύκλου, καθώς διαρκεί από 2 έως 24 ώρες, πρόκειται για την πιο τρομακτική στιγμή στον κύκλο της βίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες, ακόμα και σε θάνατο. Εκδηλώνεται το βίο ξέσπασμα με μένος, βαναυσότητα, έλλειψη ελέγχου, με ζημιές στο χώρο και μετά ακολουθεί επίθεση και τραυματισμός του θύματος. Η γυναίκα κατανοεί ότι είναι αδύνατο να συζητήσει λογικά και υπεύθυνα. Τότε άλλες φεύγουν και άλλες αποστασιοποιούνται από την επίθεση και τον τρομερό πόνο που επιφέρει. Ακολουθεί η τρίτη φάση, η περίοδος της συμφιλίωσης ή ο μήνας του μέλητος, όπως αναφέρεται ειρωνικά. Η ένταση και η βία υποχωρούν, ο θήτης δείχνει μεταμέλεια, απολογείται, προσφέρει δώρα, υπόσχεται να μην το ξανακάνει και η γυναίκα πείθεται. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αναλαμβάνει ο θήτης την ευθύνη για τις πράξεις του. Αντίθετα, επιμένει ότι η γυναίκα με τη συμπεριφορά της τον όθησε στη βία. Με τον τρόπο αυτό, εκείνη εγκλωβίζεται και θυματοποιείται. Μαθαίνει να κατηγορεί τον εαυτό της, να νιώθει υπεύθυνη για την κατάσταση που βιώνει. Τότε κυριαρχούν τα αισθήματα ντροπής και ενοχής, τα οποία αποτρέπουν την αποκάλυψη της βίας. Σύντομα, ο κύκλος θα επαναληφθεί. Εκτός των αισθημάτων του φόβου, της ανασφάλειας, της ντροπής, της αναξιότητας, της πίστης ότι ο θήτης θα αλλάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που παγιδεύουν μια γυναίκα σε κακοποιητική σχέση. Οι οικονομικές δυσκολίες ή η οικονομική εξάρτηση, η ύπαρξη παιδιών, εδώ καταλαβαίνουμε ότι το στίγμα της διαλυμένης οικογένειας είναι πολύ έντονο, η έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου ή φοβούνται ότι ακόμη και αν προστρέξουν στις αρχές και καταγγείλουν τη βία, δεν θα δικαιωθούν και θα μείνουν απροστάτευτες. Τα χαμηλά ποσοστά καταγγελιών λειτουργούν επιβαρυντικά σε ένα τόσο μείζον κοινωνικό ζήτημα, αφενός γιατί η συνεχόμενη έκθεση σε βία αφορά παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου δεν μπορεί να υπάρξει ούτε απονομή δικαιοσύνης, ούτε κατάλληλη στήριξη των θυμάτων. Έτσι, γνωρίζοντας αυτά, το έτος του 2006, ο Έλληνας νομοθέτης έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, θεσπίζοντας το νόμο 3500 για την διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης. Στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας υλοποιείται από το 2019 πρόγραμμα συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε συνεργασία με την Εισαγγελία Άρτας.
Η ψυχιατρική κλινική είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας σε Άρτα Πρέβεζα Λευκάδα που δέχεται παραπομπές προσώπων στα οποία αποδίδεται η τέλεση της ενδοοικογενειακής βίας ως πλημέλημα προκειμένου να ενταχθούν στο συμβουλευτικό πρόγραμμα του φορέα. Στο πρόγραμμα που υλοποιούμε, η εργασία γίνεται ατομικά με το θήτη. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν ψυχίατρος, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Στις συνεδρίες πραγματοποιούνται λήψη κοινωνικού ιστορικού, ψυχιατρική αξιολόγηση και εκτίμηση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς του θήτη σε σχέση με την βία. Επιμέρους στόχοι είναι να κατανοήσει τη βία που ασκεί και τις συνέπειές της, να βρει εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού των ζητημάτων που τον απασχολούν, να διαχειριστεί το θυμό του και ανχογόνους παράγοντες, να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας. Από τη μελέτη των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν στο πρόγραμμα από την έναρξή του έως και το Μάρτιο του 2022, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα, τα οποία είναι ανάλογα των ευρημάτων των επίσημων φορέων. Οι θήτες ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία άντρες με συχνότερα θύματα της συζύγους ή συντρόφους τους. Η πλειοψηφία των δραστών ήταν απόφοιτη δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαζόμενοι, καταρρύπτοντας έτσι την κοινή αντίληψη ότι η βία σχετίζεται με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και την ανεργία του θήτη. Να σημειώσω εδώ ότι ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια μιας νομικής διαδικασίας δεν μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα πρόγραμμα που αφορά άτομα τα οποία προσέρχονται με ελεύθερη βούληση και έχοντας ουσιαστικό κίνητρο για λήψη βοήθειας. Ωστόσο, αποτελεί για εμάς πρόκληση το να επιδιώξουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα που θα μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για κάποιες από τις οικογένειες της κοινότητάς μας. Τελειώνοντας, σας αναφέρω ότι το 2022 13 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τον σύντροφο με τον οποίο διαφώνησαν. Ας μην υπάρξει άλλη τέτοια λίστα. Ας αγωνιστούμε όλοι για να σταματήσει η βία εναντίον των γυναικών. Για να πάψουμε να θρηνούμε γυναίκες, για να νιώθουμε όλες ασφαλείς και όχι απλώς τυχερές που δεν ήμασταν εμείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε τις κυρίες ομιλήτριες που από την πρώτη στιγμή ήταν θετικές στην πρόσκλησή μας ώστε να αναδείξουμε αυτό το παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Ακολουθεί η συζήτηση με το κοινό. Δίνουμε το λόγο στον νομικό σύμβουλο της Ένωσής μας, κύριο Λαμπράκη Δημήτριο. Είναι από τις πολύ λίγες φορές που έχουμε μία εισαγγελική αρχή η οποία είναι αποτελεσματική. Βλέπω και την κυρία εισαγγελέα που είναι εδώ. Όπως και την κυρία εισαγγελέα. Και κυρία εισαγγελέα, το λέω για ποιο λόγο. Τουλάχιστον τα δύο χρόνια που είστε εδώ και εσείς και η κυρία της εισαγγελέας έχετε λάβει καταθέσεις κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής. Έχετε φωνάξει δηλαδή μάρτυρες και έχετε πάρει εκείνη τη στιγμή καταθέσεις. Αυτό είναι επαναστατικό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποιος εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και την ώρα λοιπόν που κάνετε εσείς την προκαταρκτική εξέταση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την κυρία Τσίρκα που είναι εκεί, είναι ένα πολύ πολύ διαφορετικό το ζήτημα. Και ξεκινάω από αυτό γιατί είναι στα θετικά της κοινωνίας. Πράγματι είχαμε πάρα πολλές ποινικές διαμεσολαβήσεις το τελευταίο διάστημα και τις είχαμε επειδή επιμείναμε συνήγοροι, επιμείναν δικαστές, επιμείναν εισαγγελείς. Ευτυχώς ή δυστυχώς, πολλές φορές τα θύματα δεν ήθελαν. Και το λέω αυτό γιατί όλο αυτό που είδαμε, όλο αυτό που ακούσατε είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Η χείριστη μορφή συμπεριφοράς απέναντι σε συνάνθρωπο είναι να τον πονάς. Είτε αυτός είναι άντρας,
είτε αυτή είναι η γυναίκα. Πολύ δε περισσότερο όταν είναι η γυναίκα που κατά συνθήκη είναι το ευγενές ή το λιγότερο ισχυρό φύλο. Εκεί λοιπόν έχουμε την αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία με τη δυνατότητα που έχει, γιατί μπορεί κατά την οργανική να είμαστε εντάξει, αλλά κατά τις ανάγκες της κοινωνίας μας είμαστε πολύ λιγότεροι, κάνει ό,τι μπορεί. Δεν φτάνει όμως μόνο η κυρία Τσίρκα ή δύο-τρεις άνθρωποι. Κυρία Υπουργέ, αργήσατε μόνο 15 λεπτά. Ελπίζω μόνο 15 μήνες να σας πάρει η δυνατότητα να κατασκευάσετε εδώ μία δομή. Δεν υπάρχει δομή στην Άρτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή ούτε και η Πρέβεζα, ούτε και η Άρτα έχουν ένα παιδοψυχίατρο. Κανένας δεν μπορεί να δεχθεί ένα θύμα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι τότε, σεβασμιότατε, θα μπορούσατε να παραχωρήσετε ένα από τα οικείματα, τα οποία είτε τα μισθώνετε είτε δεν τα μισθώνετε. Και μέσα σε αυτά τα οικείματα να μπορεί να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι με συμβάσεις έργου, κυρία Υπουργέ, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, ψυχίατροι άνεργοι, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν βοήθεια σε όλα αυτά τα θύματα. Είτε αυτά είναι γυναίκες, είτε αυτά είναι άντρες. Μέχρι να κατασκευάσετε τη δομή, κυρία Υπουργέ, που πιστεύουμε ότι έχετε και το σθένος και τη θέληση να το κάνετε, τουλάχιστον στην Ήπειρο που είναι ο χώρος σας, επειδή είστε από τα Γιάννα. Εμείς αγαπούμε τις Γιαννιώτες, στο δείχνουμε επισκεπτόμενοι τον χώρο τους, δείξτε το όμως κι εσείς με αυτή την δομή. Η αστυνομία δεν έχει τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσει. Κανένας άλλος δεν έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει. Και πράγματι είναι πρόβλημα. Την ώρα που θα χτυπηθεί κάποιος, πού θα πάει. Με τι χρήματα θα ζήσει. Αναγκαστικά θα πάει σε έναν συγγενή, κυρία Εισαγγελέα. Αναγκαστικά ο συγγενής θα πάρει τηλέφωνο τον δράστη. Ή ο δράστης θα πάρει το συγγενή. Και μπορεί να πάει και στο σπίτι του απ' έξω και να αρχίσει και εκεί. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση θα έρθει στην ελληνική αστυνομία. Και από εκεί θα έρθει στην εισαγγελία. Εκεί λοιπόν έχουμε το εξής ζήτημα. Ότι όταν θα έρθει κάποιος στο αυτόφορο με το 417 είναι υποχρεωτική και αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό. Έχουμε αυτόφορες διαδικασίες ανθρώπους οι οποίοι ασελγούν, ασχημονούν μάλλον σε βάρος των ανθρώπων τους. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να εκτείεται η ποινή από τη μία μέρα στην άλλη, κυρία Εισαγγελέα. Εδώ με βρίσκεται αντίθετο. Και το λέω γιατί. Μπορεί σήμερα εγώ να εκνευρίστηκα με κάποιον τρόπο. Θα μου πείτε να, μάλιστα, να μαζεύετε τα νεύρα σας. Μπορείτε να μου πείτε ότι εξήλθα με κάποιο τρόπο και χτύπησα ένα χαστούκι. Το χαστούκι αυτό αποτελεί μια σωματική βλάβη. Και έρχομαι ενώπιόν σας και με καταδικάζετε και μου λέτε να εκτίσετε την ποινή και μπαίνω μέσα σε μία φυλακή όπου εκεί στη φυλακή δεν ξέρω με τι ανθρώπους έχω να κάνω, ούτε και εσείς ξέρετε με τι ανθρώπους έχω να κάνω. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να κατατρίχεται σε όλη τη ζωή ότι θα εκτίσει ποινή για ένα ή για δύο μήνες επειδή έδωσε ένα χαστούκι, θα πρέπει να πιστεύω να το ξανασκεφτούμε. Θα μου πείτε, κύριε Λαμπράκη, τι θα γίνει. Εσείς δεν θα μαζεύετε τα νεύρα σας, δεν θα μαζεύει ο κύριος Μαγός, συγγνώμη κύριε Λιγέ, ως αστυνομικός διευθυντής Αυτονίδα ή ο κύριος Καρδάλης και θα έχουμε αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια. Πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Και έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Νίλια. Και έρχομαι σε αυτά τα οποία είπατε και εσείς, κυρία Εισαγγελέα. Στην ποινική διαμεσολάβηση υποβάλλει το αίτημα ο δράστης. Θέλω την άποψή σας αν πρέπει και το θύμα να πει «δέχομαι την ποινική διαμεσολάβηση».
κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι αναγκαίο να υπάρχει ποινική διαμεσολάβηση για τον ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί πρέπει να μην καταστρέψουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος μπορεί να σας πει για ποιον λόγο σήκωσα το χέρι. Μπορεί να σας πει γιατί δεν μου έδινε η γυναίκα μου να βλέπω το παιδί μου. Γιατί μπορεί για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να ερωτηθεί αυτός ο άνθρωπος γιατί έκανε αυτό. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε βεβαίως εσείς, μπορείτε να το κάνει η κυρία Τσίρκα, αλλά μόνοι σας δεν μπορείτε. Θα πρέπει να είναι και η κυρία Νίκα ή οποιαδήποτε κυρία Νίκα ή κάποιος άλλος άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του αυτός ο κατηγορούμενος και να πει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Γιατί μπορεί πράγματι να υπάρχει ένας λόγος που αυτός ο λόγος, ακόμη και αν τον βάλουμε να εκτίσει μία ποινή 2 μηνών, όταν θα βγει θα συνεχίζει να υπάρχει ο λόγος. Για να μην υπάρχει ο λόγος θα πρέπει να μπούμε μέσα στην ψυχή του κατηγορούμενου και να πούμε για αυτό το λόγο ο κατηγορούμενος το έκανε αυτό ή γιατί έτσι γούσταρε και αφήστε τον μέσα να καθίσει και να εκτίσει την ποινή ή για κάποιον λόγο. Και εκεί ψάχνουμε το θύμα, να έρθουμε να δούμε πόσο εγωιστής είναι το θύμα ή πόσο προκάλεσε το θύμα τον δικό του τραυματισμό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα πούμε από την εμπειρία μας ως δικηγόροι τόσα χρόνια. Μας βγαίνουν και πολλές φορές στενοχωρούμαστε όταν ένα ζευγάρι δεν πάει καλά, δεν συμφιλιώνεται πραγματικά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι συνήγοροι οι οποίοι βγάζουμε πίκρα, βγάζουμε χολή, θέλοντας να κάνουμε τη δουλειά μας, οδηγούμε τους πελάτες μας σε μια διαδικασία τέρμων. Θα πρέπει να το πω. Ευτυχώς είναι λίγοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαγγελέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τοποθετηθεί λίγο και η κυρία Υπουργός. Ένα μικρό σχόλιο μόνο, για να μην φύγει... Δεν θα ήθελα να φύγει λάθος μήνυμα σήμερα εδώ πέρα. Σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θήκη, σίγουρα θα πρέπει να δούμε γιατί συνέβη και γιατί προέβησε μια τέτοια κίνηση, αλλά κανένας λόγος δεν θα είναι ισχυρός για να μας πείσει ότι έπρεπε να το κάνει. Δεν υπάρχει λόγος για τη βία, κανένας. Ήθελα αυτή την κουβέντα να πω, μην εκλογικεύουμε τη βία. Μην εκλογικεύουμε τη βία, πραγματικά. Δεν έδωσε το παιδί, γιατί θα πω. Είναι αυτό ο λόγος για να ασκήσουμε βία. Μην εκλογικεύουμε τη βία. Και αναφορικά με το θέμα της ποινής, μόνο να πω ότι επισήμανε εξ αρχής δύο πράγματα, δύο παραμέτρους. Σημαντική, είπα σοβαρό αδίκημα για την εκτελεστότητα και υποτροπή. Έτσι δεν μίλησα για χαστούκι. Νομίζω ότι λαμβανόμαστε έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι τετουίκ μας πρώτα, αξιότιμη κυρία Σαγγελέφ, αξιότιμη κυρία Σαγγελέφ Κρεβέζης, κυρία Σαγγελέφ Άρτας, κυρία και κύριε Πρωτοδίκη Άρτας. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, νομίζω ήταν 3 χρόνια στα καθήκοντά μου τότε που ανέλαβα για λίγο σαν αντιδήμαρχος Αρταίων, μου ανέθεσαν την ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας. Εκεί λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο θυμάμαι, συνάντησα στις τρεις κοπέλες που ήταν επιστήμονες, μία ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και μία νομικός. Συνάντησα λοιπόν στο συμβουλευτικό κέντρο του Δήμου Αρταίων που κυκλοφόρησε, που υπήρχε τότε και λειτουργεί ακόμα και σήμερα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Και θυμάμαι το πρώτο ερώτημα που του έκανα στις συνεργάτες μου τότε ήταν πόσα ραντεβού έχουν κλείσει για να δεχθούν γυναίκες που είχαν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Η απάντηση που είχα λάβει τότε από την νομικό συναδελφό μου ήταν η εξής. Αυτές που έρχονται ή αυτές που δεν έρχονται. Που
είχε αναφέρει ένα νούμερο σε 18 μήνες περίπου στα 250-260 άτομα τότε, φανταστείτε, στο νομό Άρτας, να έχουν ζητήσει 250-270 άτομα από αυτές που πήγαν, όχι αυτές που δεν πήγανε, που είχαν πάρει τηλέφωνο να πάνε και δεν πήγαν, φανταστείτε το νούμερο που είχε φτάσει. Και πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ένας τόσος μεγάλος αριθμός γυναικών ζήτησαν βοήθεια. Δεν θυμάμαι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το πούμε, δεν θυμάμαι τα εκθέματα του τριμελούς του λιμενιδικίου να υπήρχαν ιδιωτογενειακές βίες. Ήτανε σαν τα αδικήματα της ρευματοκλοπής που ψάχαμε να βρούμε στον κώδικα, τον ποινικό κώδικα, τουλάχιστον εμείς που είμαστε, ας πούμε, κάπως πιο νέοι, τι ήταν η ρευματοκλοπή, έτσι και η ενδοοικογενειακή βία. Ξαφνικά, μετά το 2016, 17, 18, ξεκίνησε ένας κυκαιώνας να ανοίγεται μπροστά μας με το αδίκημα του συγκεκριμένου ενδοοικογενειακής βίας. Εκεί λοιπόν, επειδή ασχολήθηκα και ασχολούμαι εκτενώς με το θέμα, έκανα, αν θέλετε, ένα πρόχειρο αρχείο και διαπίστωσα ότι το maximum, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων αυτών αφορούσαν σε οικογένειες οι οποίες ήταν κατά το κοινό λεγόμενο διαλυμένες. Δηλαδή σε οικογένειες που είχαν τον πατέρα αλλού, τη μητέρα αλλού και τα παιδιά αλλού. Αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που η κυρία Σαγγελέφ Πρωτοδικών έχει πράγματι χειριστεί με μεγάλη επιτυχία και θέλω να πω ότι ίσως εξαιτίας και της αυστηρότητάς σας υπάρχει και κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ, να φέρω στο μυαλό μια υπόθεση, δεν μπορώ να δεχτώ κάποιον ο οποίος δεν τραβάει απλά τα μαλλιά της σύζυγου του, τα ξεριζώνει, της βγάζει και κομμάτι από το κρανίο της. Αυτό λοιπόν το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε τρομακτική ένταση, ειδικά μετά την περίοδο της καραντίνας, υπήρχε τρομακτική ένταση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής. Και εκεί κατέληξε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι άποψή μου και πιστεύω ότι, τουλάχιστον δύο κατέληξε, ότι είναι όλα θέμα παιδείας. Όχι ότι δεν συμβαίνουν στις λεγόμενες καλές οικογένειες τέτοια ζητήματα, αλλά τουλάχιστον αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Είναι σπουδαίο πράγμα το θέμα της παιδείας, διότι όταν βλέπεις μια γυναίκα 24 ετών με τέσσερα παιδιά, αν είναι θύμωνη δημογυναικής, και κάτσε και σκέφτεσαι πράγματι αυτοί τώρα οι άνθρωποι τι έχουν, τι κύκλο έχουν, που στα 24 είναι γονείς τεσσάρων παιδιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, τουλάχιστον έχω ψήφωνα αυτή, ότι πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν διέξοδο, που οι γονείς οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, τους έσπρωξαν σε έναν πρώιμο γάμο. Είναι αυτό που έλεγαν οι παλιοί, θυμάμαι όταν πατρέφτηκε η αδερφή μου, ένας παππούς παλιός και μου λέει, έφυγε μεγάλη βαλίτσα από το σπίτι σας, έτσι είχε αποκαλέσει, είχε πει τότε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η παιδεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο συγκεκριμένο τομέα. Και μια και είμαστε, όσον αφορά κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαγγελέ, για την αναστολή αυτών των μεγάλων συζητήσεων, μην την ανοίξουμε τώρα, θα την δούμε σε ένα συνέδριο που θα κάνουμε ίσως. Αλλά θα πω κάτι το οποίο δράτω με τις ευκαιρίες, είναι και η κυρία Υπουργός εδώ και είναι και ο στρατηγός εδώ. Είναι άποψή μου, καθαρά αιρετική, αλλά μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να ακούω, αγαπητή κυρία Υπουργέ, δεν μπορώ να ακούω την έννοια της γυναικοκτονίας. Ας μην το κάνουμε δύο όνομα αδίκημα. Το αδίκημα είναι ένα. Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον επαναλαμβάνω και να ζητήσω συγγνώμη πραγματικά εκ των προτέρων, δηλαδή άποψή μου. Έχω την αίσθηση ότι όταν λέμε γυναικοκτονία, υποβάζουμε την ίδια τη γυναίκα. Δηλαδή ότι είναι ένα κάτι άλλο και κάνουμε και ένα ιδιόνυμο αδίκημα για να δείξουμε κάτι παραπάνω. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το αδίκημα παραμένει ως αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας. Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση στην περιοχή μας. Είπα και προηγουμένως ότι ξαφνικά εκεί που ψάχναμε τα εκθέματα να δούμε τι υποθέσεις έχουμε, θυμάμαι ένα έκθεμα τώρα πρόσφατα, δεν υπάρχει ένας-δύο μήνες που έχουν περάσει, όπου σε 24 υποθέσεις πήραν 10 εγγεγραμμένες τα εκθέματα ενδοοικογενειακής στην Άρτα. Σε 24 πινακίου τριμελούς, 10 ενδοοικογενειακές. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Υπουργέ, σήμερα. Ευχαριστούμε καταρχήν την Ένωση Αστυνομικών. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την Ένωση, ούτε από τον Προεδρού, ούτε από τον κύριο Μοντόρη προσωπικά. Είτε πρόκειται για εκδηλώσεις που έχουν άμεσα κοινωνικό αντίκτυπο με τη θεατρική σου ομάδα, η οποία είναι καταπληκτική, είτε με κάποια επιστημονική μερίδα όπως σημερινή, θεωρώ ότι τα συγχαρητήρια περισσεύουν.
Και οφείλω να πω ότι τέτοιες εκδηλώσεις πραγματικά προάγουν και το ρόλο της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν είναι μόνο για να κάνει του και να γράφει καταστήματα ή να κάνει να προσβαίνει κάποιους. Η αστυνομία έχει και αυτό το ρόλο, το κοινωνικό της ρόλο, όπου με μερίδες σαν και αυτοί αναδεικνύονται θέματα τα οποία τονίζουν και αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω τη γνώμη ότι η βραδιά ανήκει στους ομιλήτρες και όχι στους συναδέλφους μου που ανέβηκαν πάνω. Θα μπορούσα και εγώ από κάτω τα μιλάω να το βρείτε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, τι θέλουμε απόψε εδώ, να δείξουμε να τιμωρούμε τον κόσμο, τι είναι η ενδοοικογενειακή βία, να δικάζουμε, να καταδικάζουμε, ποιος είναι ο σκοπός που δημοθεί. Αυτός είναι μόνο. Δεν είναι να φέρουμε και ειρήνη στους ανθρώπους. Τι θέλω να πω με αυτό. Η κυρία Σαγγελεύς έδειξε ορισμένα γραφήματα. Καταδικαστικές αποφάσεις, δοτικές αποφάσεις και κάτι άλλο τι να. Γιατί να δημονοποιήσουμε τις αθωτικές αποφάσεις, θα καταλαβαίνω, κύριε Σαγγελεύς. Είναι θετικό, πιστέψτε με, και όλοι πιστεύετε κι εσείς, εάν ένα ζευγάρι που έχει φτάσει στο ακροατήριο, χωρίς τη μεσολάβηση, και βλέπετε ότι είναι μονιασμένοι με προσπάθειες συνήθως κέντρων συνηγόρων. Αυτοί που έχουν αθωτική απόφαση δεν είναι μια επιτυχία της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιβεβαιώσουμε. Ο σκοπός αυτός είναι, κατά τη γνώμη. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να σχολιάζουμε και εμάς δεσμενώς να είμαστε τόσο αυστηροί. Γι' αυτό και παρατηρήσει μου και τελειώνω. Δεν είπα να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν αρχίζει η ποινική διαμεσολάβηση εάν δεν φέρει το μέρος στο θύμα. Δηλαδή, εφόσον ο σύζυγος είναι ο δράστης και πει: εγώ θέλω να, ακουστώ, να περάσω αυτή τη δοκιμασία της μεσολάβησης. Αν πει η σύζυγος, η γυναίκα, όχι, δεν προχωράει η μεσολάβηση. Αυτό είναι καλό, όχι κατά τη γνώμη. Και εσύ μειοψηφία ενδεχομένως. Γιατί δεν είναι καλό, ότι πολλές φορές είναι καταχρηστική η άρνηση του θύματος. Καταχρηστική. Άρα θα πρέπει λοιπόν εδώ να μπει κάποια διάταξη. Ότι να λέει ότι επαφείται στην ειδική κρίση ή τη εισαγγελέα ή κάποια άλλη αρχή ενός συμβουλίου. Εάν δηλαδή αρνηθεί το θύμα και είναι η καθαριστική αρνησή του, τότε θα πρέπει να είναι. Να δίνεται αυτεπαγγέλτος αυτή η άδεια για την ποινική διαμεσολάβηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει κάποιος άλλος να παρέμβει. Συχνά καταγραφόταν στα αστυνομικά τμήματα και όλοι καταγράφαμε ότι μα χτύπησε ο άντρας, τον βάρος ο άντρας, δεν μπορούσε να κινηθεί αυτοπαγγέλτος κανείς. Και ευτυχώς ήρθε ο νόμος και το διόρθωσε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς όλοι ως κοινωνία το αποδεχόμαστε ως φυσιολογικό. Από το 6 μέχρι το 15-16 δεν είχαμε πολλές υποθέσεις, έχει δίκιο ο κύριος Τράμπας. Γιατί με το που ψηφίστηκε ο νόμος, εμείς οι δικηγόροι πλέον δεν αφήναμε τους πελάτες μας να δηλώσουν την ενδοοικογενειακή βία για να μην ξεκινήσει αυτόφορη διαδικασία, για να προστατεύσουμε καλώς ή κακώς την οικογένεια να μην διαλυθεί αν υπήρχαν περιθώρια ραταφών και τα γίναμε στα αστικά δικαστήρια. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αλλά και μέχρι το 16-17 περίπου έχω την αίσθηση ότι δεν είχε μπει μέσα μας ότι η βία δεν επιτρέπεται. Δεν είχε μπει στην κοινωνία. Δηλαδή το στίγμα ήταν πολύ έντονο. Ανοιχτά και οι γυναίκες στίγματα και η υπόλοιπη κοινωνία που τη συνδράμει άρχισε την τελευταία 7ετία, 8ετία, 9ετία. Δεν ήταν τόσο εύκολο σε μία κυρία να μιλήσει για αυτό που τραβάει. Δυσκολευόταν και σε εμάς απέναντι και στις γυναίκες, σε εμάς τις δικηγόρους, πόσο μάλλον και σε συναδέλφους άντρες, δυσκολευόταν πάρα πολύ. Εγώ βλέπω τουλάχιστον πρώτο 10, πρώτο 12, πολύ δύσκολα ανοιγόταν. Μας το είπε και η κυρία Τσέρκα στην αστυνομία, αλλά και σε εμάς τα ιδιωτικά γραφεία που είχαμε και εμείς το απόρριτο, πολύ δύσκολα. Τώρα πλέον λύνεται η γλώσσα τους. Και θέλω να πω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται λίγο βοήθεια ακόμη και νομοθετική πρωτοβουλία. Και σε αυτό το κομμάτι που είπε και ο συνάδελφος και ο κύριος Πρόεδρος, για το αν θα πρέπει να υπάρχουν αθωτικές αποφάσεις. Εντάξει, εμείς συνήθως υπερασπιζόμαστε συνηγορικά κατηγορουμένων και που θέλουμε να λύσουμε το θέμα να το τοπικό για να μια νομοθετική ρύθμιση θέτα σε μια άλλη κατεύθυνση. Όπως υπάρχει στον κώδικα νόμου για τα ναρκωτικά, σε περιστασιακές χρήσεις, σε συμπτωματικές, σε κάποιο άλλο μορφωμό. Την πράξη ναι, μεν τελέστηκε, αλλά για κάποιους λόγους μιας έμπρακτης μεταμέλειας, ειδικώς για τον νόμο αυτό δεν μπορεί, γιατί δεν μιλάμε για ελευθερωτικό, να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
αλλά για άλλους λόγους. Πρέπει ο δράστης να γνωρίζει ότι τέλεσε. Αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Επιθυμεί κάποιος άλλος να παρέμβει? Σας ευχαριστούμε όλους. Ωραία, ο πρόεδρος του.